Να, έφτασε η ευλογημένη μέρα, Σταύρο μου. Ξενέρωτη μέρα, φίλε. Γιατί? Ξενέρωτη μέρα, φίλε. Όχι, ρε. Πρώτα απ' όλα, όταν δεν έχεις Αγγλία τελευταία μέρα. Α, ναι. Γίνεται σου κουτρούλιο γάμος. Με αυτή την έννοια, 31 Ιανουαρίου καλύτερα. Ναι. Που βγαίνει ο καθαγκλάρας και λέει: εγώ έχω δει με GPS την πτήση 752 τη Swiss Air που έρχεται από Γενέβη και ξέρω ότι είναι μέσα ο Τάδε. Και προσγειώνεται στο Melwood. Ναι, τέτοια. Εντάξει, γελάω γιατί όλοι θα νομίζω ότι έχουμε προσυμφωνήσει πώς θα το ξεκινήσουμε, τι θα πούμε κτλ. Και είμαι 1000% σίγουρος, εγώ είμαι και λογικό, οι φίλοι δεν το ξέρουν, ότι κάτι άλλο θες να πεις. Και σου πετάω την Αγγλία τώρα και το έχω κάνει όλο ρόιδο από την αρχή. Εντάξει, η Αγγλία είναι η αλήθεια, είναι. Εντάξει. Η Αγγλία είναι Αγγλία, ρε παιδί μου. Τώρα πώς το κάνεις. Δεν γίνεται. Και μαζί της ανεβάζει και όλους τους υπόλοιπους, ρε παιδί μου. Έχεις δίκιο. Φέτος είναι πιο ξενέρωτο. Δηλαδή, έναν Κριστιανό έχεις να λες και κανένα δυο, ξέρεις, μετά από σπόντε κάτι Ουγγαίν, άντε ο Κουρτουά στη Ρεάλ και τέλος. Καλά, δεν ήταν και λίγα. Κουρτουά και όχι μόνο αυτό. Μετά Κουρτουά έφυγε και πήγαν οι άλλοι και δώσανε, πώς το λένε, 80 εκατομμύρια. Για να πάρουν τον Κέπα. Κάτσε ρε φίλε. Ξαφνικά δηλαδή εμφανιστήκαμε, ας πούμε, και έχουμε τον κύριο Κέπα ακριβότερο τερματοφύλακα. Ναι παιδιά, μοιάζω θα μας λεντάει ο Βίντρα. Εντάξει, ξέρετε ποια είναι η απάντηση στο μοιάζω θα σας λεντάει ο Βίντρα, έτσι. Ότι με Βίντρα δεν κέρασε κανείς. Έτσι, με Βίντρα δεν κέρασε κανείς. Πώς το λένε, η Μπέρνλι δεν κέρασε σίγουρα. Άλλο που θα μπορούσε να κεράσει. Θα μπορούσε να κεράσει, θα μπορούσε να κεράσει. Αλλά δεν κέρασε. Ότι δεν κέρασε, δεν κέρασε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, οπότε εσένα δεν σ' αρέσει, δεν σου πολύ αρέσει, δηλαδή. Εφέτος σου άρεσε, εσένα, ρε παιδί μου, η φάση. Εντάξει. Σου άρεσε, εντάξει. Δεν πέσαμε και στα πατώματα να κλαίμε. Ναι. Αλλά δεν ενθουσιαστήκαμε κιόλα, ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι, και θα έπρεπε τώρα χρονιά μετά από Μουντιάλ να γίνει μεγαλύτερο αλεσβέρις. Δηλαδή. Εσύ είδες μετά από Μουντιάλ, ρε φίλε. Ξέρεις, έχεις δει και κάποιους που κάνουν τον μπράφ ένα τουρνά γαλλό και λες όπα, έβγαλε μάτια ο Τάδε με την Αίγυπτο ή με την Ρουμανία, δεν ήταν η Ρουμανία, το ξέρω. Παράδειγμα λέω. Ναι. Ή με τη Δανία, οπότε πάει μια ομάδα το χτυπάει. Ούτε δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο είχαμε, ούτε σε πολύ πολλά μεγάλα ονόματα είχαμε. Ναι, ούτε τους χτυπάγανε και τους χάσαμε και τέτοια. Ναι, κανένα σύριαλ είχαμε, μεγάλο έτσι. Πώς είχαμε πέσει με Νεϊμάρ, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν. Εντάξει. Και εδώ και στην Ελλάδα πάλι δεν πήγαμε και super duper, να τα λέμε και αυτά. Όχι. Θα λέγαμε με αυτή την έννοια ότι ήταν ένα σχετικά. Γκόλι Μίλαν. Ίσο. Μάλιστα. Εντάξει, για να μπούμε σε κάποιο θέμα, έτσι. Ναι, συγγνώμη, το είδα μπροστά μου, ρε φίλε. Τώρα στο 30 άνοιξε. Γκόλι Μίλαν, η αναγεννημένη Μίλαν, τρέμεται και τέτοια, έτσι. Για να δούμε, ωραία, γίνεται η. Ξέρεις, παλιά στα αριστερά. Ναι. Εντάξει, η Ρώμα κοιμάται η άμυνα. Ναι. Κοιμάται κανονικά. Παράλληλη, στο ύψος της μικρής περιοχής, περνάει από όλους και στο δεύτερο δοκάρι βρίσκεται ο άλλος μόνος του. Ναι, ο Ροντρίγκες τη γύρισε. Ματέους. Εντάξει. Ναι, κοιμήθηκαν. Ότι κοιμήθηκαν. Είναι η αλήθεια. Ναι, Κώστα Μανολά, για σένα λέμε. Και όχι μόνο. Και για τους άλλους. Αλλά και εσύ κοιμήθηκες οπωσδήποτε. Τέλος πάντων. Δεν διακόπτω άλλο. Πες αυτά που θες να πεις και μετά θα τοποθετηθώ εδώ. Ναι, λοιπόν, το χειρότερο που έχει συμβεί με τις κληρώσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε, είναι η ατέρμονη και παντελώς ανεφουσίας συζήτηση Παύλα Τσακωμός, Παύλα Μπεφάπ, που θα γίνεται από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο, για το τι έκανα εγώ με την Μπενφίκα, τι έκανες εσύ, έκανα εγώ με τη Βίντι, εσύ με τη Βίντι, και δηλαδή θα έχουμε αεκτζίδες, παοκτζίδες για Μπενφίκα, έτσι, θα έχουμε αεκτζίδες, παοκτζίδες ξανά για Βίντι, και θα έχουμε και Ολυμπιακούς αεκτζίδες, γιατί αεκτζίδες είναι μέσα σε όλα, για Μίλαν. Βέβαια, τι. Πέρσι εμείς αυτό τη Μίλαν γατάκια, δυο ισοπαλίες στο σβηστό και εσείς τι κάνατε και. Αυτό. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι το χειρότερο. Αυτό. Δεν θέλω ποτέ ειλικρινά στις κληρώσεις να έρχονται ομάδες που τις έχουν αντιμετωπίσει ξανά ομάδες μας στα προγραμματικά. Γιατί βαριέμαι αυτό το πράγμα. Ή την προηγούμενη, τέλος πάντων. Ναι. Γιατί θα γίνει. Το ξέρεις ότι θα γίνει. Θα γίνει, το ξέρεις ότι θα γίνει και θα γίνει. Είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μία καυτή ώρα
και 45 καυτά λεπτά. Σε κόλλησα. Ναι. Λοιπόν, το κακό είναι ότι αυτό δεν ισχύει για όλες τις ομάδες. Τι εννοείς? Δεν είναι τόσο καυτή για όλους. Δηλαδή, για την ΑΕΚ, από ό,τι είπε ο Γιώργος Τσάκερης, δεν περιμένουμε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ λογικά τελείωσε με τον Καρέλη. Σωστά. Ναι. Κράτα μια πει. Μάλλον, φυλάξτε, μάλλον λέω. Φυλάξτε. Μάλλον λέω. Όχι, και για την ΑΕΚ. Ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, λέμε, αλλά. Ποτέ δεν ξέρεις. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Σωστό, περίμενα. Γι' αυτό λέμε μία ώρα και 40 λεπτά. Πανάθα, από ό,τι άκουγα τον Τάσο, πάλι δεν έχουμε τίποτα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Γιατί κοιτάμε, εντάξει, είναι και ελεύθερος ο Φόρ. Θα τον πάρουμε μάλλον από Δευτέρα κτλ. Οπότε τι περιμένουμε ουσιαστικά? Περιμένουμε Ολυμπιακό. Το εύκολο, καταρχάς, να ανακοινώσει τον ΣΑ, τον τερματοφύλακα, ο οποίος θα έρθει να πλαισιώσει εκεί πέρα τον Γιαννιώτη, για να έχει και ο Γιαννιώτης λίγο ανησυχία για τη θέση του. Και καλό θα είναι αυτό, νομίζω. Κάθε τερματοφύλακας πρέπει να έχει καλό ανταγωνισμό. Και το βασικό που νομίζω ότι περιμένουν περισσότεροι, μιλάμε τώρα έτσι για τον ελλαδικό χώρο, έτσι, περιμένουν την πολυπόθητη ανακοίνωση της επιστροφής του γιαγιά ή γιαγιά του ρε στον Ολυμπιακό, εάν αυτή συμβεί. Αυτά περιμένουμε. Και να δούμε αν θα τα έχουμε και τι θα γίνει και πώς θα τα κάνουμε. Λοιπόν, γιαγιά του ρε στηρίζουμε, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι ρε φίλε. Στηρίζουμε. Εντάξει, ξέρω, έχει πάρει κιλάκια. Ξέρω ότι ποτέ δεν ήταν έτσι ο πιο βασί σωματοδομής, γρήγορος και ακίνητος παίκτης, αλλά το κάλυπτε με το μυαλό. Τώρα θα έχει βάλει ακόμα. Ούτε στον Ολυμπιακό που είχε έρθει και ήταν 22, δεν ήταν. Αυτό λέω. Αλλά και πάλι τώρα, μιλάμε για κλάση. Τι συζητάμε. Κλάση. Όπως λέγαμε και έξω, ο Τουρέ έχει βγάλει χρονιά στη Σίτη, την καλύτερη του. Το 12 νομίζω ήταν. Με 24 γκολ. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Και σε προτάσμα τριών ταχυτήτων πάνω από το δικό μας. Ναι, και πάνω από το δικό του, αν μου επιτρέπει. Καλά, πάνω από το δικό του σίγουρα. Λοιπόν, οπότε, εντάξει. Ο Τουρέ είναι ένας παίκτης που τον ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλουμε για τίποτα παρά μόνον για τη διάθεσή του. Αυτό. Πρέπει να δούμε ποια είναι η διάθεσή του και ποια είναι τα κιλά του. Γιατί εντάξει, ότι πατάει ο κόλλος του το πάτωμα το ξέρουμε εδώ και 2-3 χρόνια του Τουρέ. Έχει γύρει λιγάκι, έχει γίνει λίγο μπροστόβαρος ο Τουρέ. Πια. Δηλαδή ήταν που ήταν τώρα. Όχι μπροστόβαρος, ο πιστοβαρής, ρε φίλε, πίσω τον. Ο πιστοβαρής, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι. Πισοκούνας. Λοιπόν, το θέμα είναι εάν αυτά τα κιλά τύπου είναι 10, 12, 15 παραπάνω ή είναι 6, 7, 8. Γιατί τα δεύτερα, εντάξει. Κάπως ρε παιδί μου γυμνάζεσαι, κάπως λίγο έρχεσαι. Δεν θα τα χάσει, θα γίνει φέτης ξανά. Εντάξει, από τα 7 που θες να χάσεις, χάσεις τα 4-5. Μπράβο, γυμνάζεσαι. Κιλάκια παραπάνω. Τι βρίσκουμε? Αν είναι 10-12-15, δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, το δεύτερο ερώτημα, και νομίζω ότι δικαίως το αναρωτιούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού, είναι ok, θα έρθει ο Τουρέ. Ο Τουρέ έρχεται τελείως ξεκούδουνα, δηλαδή λίγο αλαπάντεχα. Δηλαδή δοκιμάστηκε, έψαξε ομάδα στην Αγγλία, βγήκε σήμερα ο Πελεγκρίνη, διάβαζα, και είπε ότι εντάξει, ήρθε ο Τουρέ, ήθελε να έρθει σε εμάς, συζητούσαμε, απλώς του είπα ότι στις θέσεις των κεντρικών μέσων δεν έχουμε, είμαστε πλήρεις. Στο ρόστερ, οπότε είναι προφανές ότι ψάχτηκε ο Τουρέ να μείνει στο Λονδίνο, ενδεχομένως και αλλού. Δεν βρήκε ομάδα. Οπότε ο Σέλουκ προφανώς συζήτησε και με τον Ολυμπιακό, εξέφρασε και ο Τουρέ προφανώς και την επιθυμία του να έρθει, γιατί όχι, μια χαρά είχε περάσει εδώ πέρα. Και κάπως έτσι έγινε το κονέ της ιστορίας. Το ερώτημα τώρα βέβαια είναι, και νομίζω ότι όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού απορούν για το ίδιο πράγμα, είναι πώς και πού ακριβώς θα παίξει ο Τουρέ, διότι ο Τουρέ ως γνωστόν είναι οκτάρι. Οκτάρι στον Ολυμπιακό θα παίζει ο Νάτχο. Συγγνώμη. Ο Νονός. Ναι. Λοιπόν, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, οπότε σου λέει τώρα, επειδή το 4-2-3-1 φαίνεται να είναι το σύστημα του Ολυμπιακού, πώς θα παίζουν Νάτχο, ρε φίλε? Αν παίζουν Νάτχο και Τουρέ, δεν κόψαμε ούτε με βαλέ. Δύσκολα τα πράγματα. Με δύο χταράκια.
Τι θα κάνουμε λοιπόν. Δύο λύσεις υπάρχουν, κύριε. Για να τις ακούσω, ρε. Δύο λύσεις. Έχω πραγματικά περιέργεια. Η μία λύση. Καλά, εννοείται όταν δεν παίζει ο Νάτχο, προφανώς μπορεί να παίζει ο Τουρέ και ανάποδα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Νάτχο δεν έχει έρθει απλώς για. Πώς το λένε, για. Για να καλύπτει. Ναι. Ο Νάτχο για μένα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Και το. Χωρίς συζήτηση. Πολύ ποιοτικός παίκτης, τον γνωρίζουμε. Λοιπόν, και επειδή τον γνωρίζουμε, ξέρουμε, θα είναι, παιδί μου, ο Νάτχο είναι τύπου, είναι ηγέτης, ηγετικός παίκτης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, λες ρε φίλε, οι δυο τους μαζί δεν γίνεται. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται, τα πάει ομάδα χωρίς κόφτη. Και χωριά δεν μπορούν, βέβαια. Έτσι, πώς θα πάει να γίνει το πράγμα. Σωστό. Λοιπόν, οπότε οι λύσεις είναι δύο, φίλε μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μία είναι του Ρε Στόπερ. Εάν θέλεις να παίξεις, δεν όμως θα του αρέσει και πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Και ξεστή, νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο το πράγμα. Παλιά, αυτοί που πήραν ακραία μπακ ή αμυντικά χάφη γυρίζαν σαν στόπερ. Τώρα θες και γρήγορα στόπερ. Εντάξει, αν έχεις έναν γρήγορο δίπλα, μπορείς να πεις ποιον ακριβώς. Τώρα σκέφτηκα τον Βούκοβιτς και αμέσως ακυρώθηκε το. Γι' αυτό σου λέω. Το επιχείρημά μου, ναι. Σαν γενικότερη συλλογιστική στέχη. Με το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν. Και να σταθώ και διαφορετικά. Όταν είσαι ομάδα που πιέζει, ναι. Δεν σε έχω έναν αργό, έτσι κι αλλιώς κρατάω τα μέτρα, κανονίζω. Τώρα, λογικά στην Ελλάδα ειδικά, ναι. Ο Ολυμπιακός στις αντιπιθέσεις θα κινδυνεύει όταν θα κινδυνεύει, θα παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Ναι. Οπότε τον θες το γρήγορο σου πίσω. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Ναι. Σε προβλημάτισες, το βλέπω. Με προβλημάτισες λίγο, είναι αλήθεια. Παιδιά, όχι, δεν θα παίζω τουρέ με τον Καμαρά στο 4-2-3-1 και εξηγήσαμε μόλις για ποιο λόγο. Γιατί δεν γίνεται να μείνει εκτός ο Νάτχο. Ο Νάτχο έχει έρθει ως η μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού μέχρι να εμφανιστεί ο Τουρέ στο προσκήνιο. Και είπαμε ότι είναι οχτάρια. Και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Είναι δύο οχτάρια. Box to box τους λέμε, έτσι, αλλά είναι οχτάρια. Είναι οχταροδεκάρια, να το πω καλύτερα. Και εδώ φτάνουμε στην δεύτερη περίπτωση για Τουρέ. Δεύτερη περίπτωση για Τουρέ είναι δεκάρι, αλλά δεκάρι. Που είχε παίξει τον Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά, εντάξει, που έκανε τα πάντα. Ήταν καταπληκτικός, μπορούσε να παίξει όπου θε και center forward να παίζε. Όταν ήρθε τότε ο Τουρέ, ήταν σαν την περίπτωση του Ρόι Τάρπλε με τον Στίβια Τζόγλου. Δεν ξέρω αν είχε την θρηλυκή ατάκα. Για πες. Που το ρωτούσαν και του λέει, κύριε Τζόγλου, λέει, ο Ρόι Τάρπλε είναι τεσσάρι, είναι πεντάρι, είναι. Πού θα παίξει ο Ρόι Τάρπλε. Πού θα παίξει ο Ρόι, όπου θέλει. Τι είναι αυτό που ρωτάς? Είναι σαν να μπαίνει, λέει, ένας ελέφαντας μέσα στο ρεστοράν. Θα του πεις, πού θα καθίσει? Θα κάτσει όπου θέλει. Και είχε δίκιο. Ναι, για το ρωτάς. Είχε δίκιο, ναι. Να σου πω έτσι. Και ο Γιάννη, στα καλά του λοιπόν τότε, ναι. Όταν ήρθε. Τι είναι αυτό που θα παίξει όπου θέλει, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, αν αλλάξουμε το σύστημα. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι είναι προφανή. Έτσι, νομίζω ότι συνεννοούμαστε. Προφανώς. Αν αλλάξει σύστημα ο Ολυμπιακός για να χωρέσει ο Νάτχο και ο Τουρέ, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τη συζήτηση αυτή τη στιγμή την κάνουμε τα υπάρχοντα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός σε όλα του τα παιχνίδια, τα επίσημα, έχει παίξει 4-2-3-1. Είναι σαφέστατο ότι παίζει. Δεν νομίζω ότι έχει διάθεση ιδιαίτερη. Άμα τώρα κάνουμε συστήματα Champions, οι manager ρόμβους και τέτοια, είναι χαιρό πολύ. Όλοι θα χωρέσουν. Αγαπημένος ρόμβος σε Champions. Ναι. Και μεταγραφή, φίλε, πρώτη μεταγραφή, Κίκο. Από Ατλέτικο τότε. Ο ελεύθερος, ελεύθερος. Ναι. Πού ήταν σε Ατλέτικο, ήταν Κίκο. Κίκο, Γουαρδιόλα. Μακάρι, ναι, πού ήταν. Γουαρδιόλα και τα Ρίμπο Γουέστ. Μπράβο. Τέλος πάντων. Να σε βγάλω από αυτό, γιατί σε βλέπω ότι σε έχω προβληματίσει πάρα πολύ. Όχι, απλώς να πω αυτό για να τελειώσω. Ότι η άλλη λύση μόνο είναι ο Τουρέ δεκάρι. Δεκάρι ο Ολυμπιακός έχει το Φορτούνι και το Φεσβατζίδι. Έχει δύο παίκτες για αυτή τη θέση. Ούτε ο Φορτούνι βγαίνει. Μα αυτό σου λέω. Αυτό σου εξηγώ. Κύριε, άσε να την κάνω στρίβει για το αραβόνο. Δεν έχει έρθει ακόμα, παιδιά, ο Τουρέ. Μην μα έχουν πει. Α, ναι, βέβαια. Που προβληματιζόμαστε εμεί πώ θα χωρέσει. Σίγουρα. Και πού θα χωρέσει. Οπότε, αν έρθει, το συζητάμε. Να σου πω την πιο σοφή λύση. Να σου πω την πιο σοφή λύση. Πες μου. Η σοφή λύση είναι 4-3-2-1. Christmas tree. Α, ναι. Έχουμε τον Καμαρά, γιατί χθε αμυντικό χαβ μπροστά από τα στόπερ. Έχουμε Γιάγια Μενάτχο. Ναι. Φορτούνι με Λάζαρο ή Ποντένσε και τον επιθετικό σου. Έτσι. Έτσι γίνεται δουλειά. Και πάλι όμως, τόσο Ποντένσε. Ούτε σε αυτό που συζητάμε δεν είναι απόλυτα, γιατί ούτως ή άλλως οι παίχτες τραυματίζονται, παίρνουν κάρτες, λείπουν, έτσι αλλάζουν συνεχώς οι ενδεκάδες. Απλώς λέμε ότι αν είχες, ρε παιδί μου, όλους τους παίχτες υγιείς στη διάθεσή σου. Με τον Τουρέ και τον Νάτχο θα είχε ένα θέμα ο προπονητής. Δεν θα μπορούσε να τους βάλει μαζί χωρίς αμυντικό χαφ, χωρίς κόφτη. Να το πω έτσι. Εντάξει, αυτά. Τέλος πάντων, αυτά είναι που λέμε οι ευχάριστοι μονοκέφαλοι. Μακάρι να έρθει ο Τουρέ ακόμα και στα 35 του.
τρομερά ποιοτική προσθήκη για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα γίνει τίποτα για με εξτρέψει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ακούστηκαν αυτά τα κωμικά χθε για τον Κουαρέσμα. Και ακούστηκαν μας και κάτι κωμικά ποσά. Όλο εντάξει, αυτό που τα έγραψε, ρε φίλε. Και εδώ τα γράψαμε και στο Sport FM νομίζω τα γράψαμε. Εντάξει, φίλε. Ξέρεις ρε παιδί μου από ποδόσφαιρο, έχεις μια ιδέα. Πώς το γράφεις αυτό το πράγμα. Πώς γράφεις, αν πεις το γράφεις γιατί το λέει Σαμπάχ, ότι ο Ολυμπιακός υπάρχει περίπτωση να έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 35χρονο Ρικάρντο Κουαρέσμα, για τον οποίο η Μπεσίκτας είχε δώσει πριν 2 χρόνια ένα για να τον πάρει. Πώς ρε διάολε, μη μου αρχίσετε τώρα σενάρια, δεν θέλω σενάρια, ξέρω κι εγώ σενάρια. Μη μου αρχίσετε, απλώς λέω. Εντάξει, λίγο μια ντροπή ρε παιδί μου πριν το γράψεις. Να το πούμε, έσβησε το σενάριο Κουαρέσμα πολύ γρήγορα, οπότε δεν έγινε το παιδί. Μην ρωτάτε, θα γίνει με εξτρέμ. Μεν μία ώρα και 33 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Σας τα λέω ακριβώς για τη λήξη των μεταγραφών. Ό,τι είναι, εδώ θα τα ακούσετε. Κώστας Νικολακόπουλος και τα λοιπά. Και σωστά, εντάξει, εγώ θέλω να τελειώσω την κουβέντα και οι άνθρωποι δεν δηλαδή θα παίζω τουρί και δεν θα παίζω ταχτσίδες. Εδώ είναι το ταχτσίδι. Σταύρο Χοδοθήμια. Τώρα το απλώνεις πάρα πολύ, ρε φίλε. Εντάξει. Το ξεχυλώσαμε τώρα. Εντάξει. Πει στο Μάρκο Μάρι, μην ξεχνάμε, έτσι. Που του κάνανε, λέει κάτι. Αυτά του είπανε, μπάσε ρετώσει. Πήγε μια αντιπροσωπεία και του είπε ότι θα ήταν καλύτερο, κύριε Μάριν, αν είχα την ευγενή καλοσύνη, να πάτε κάπου αλλού να συνεχίσετε την καριέρα σας. Τέλος πάντων, παιδιά, μια μισή ωρίτσα είναι. Είπαμε, ο Ολυμπιακός ήταν σε extreme makeover φάση αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή, να φύγουν καμιά κοσαριά, να έρθουν καμιά κοσαριά. Δύσκολα πράγματα είναι αυτά. Τέλος πάντων, πλησιάζουν προς το τέλος. Σε μια μισή ώρα θα έχουμε πλέον ξεκάθαρη εικόνα του ρόστερ του Ολυμπιακού και θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω. Υπάρχει και ο Γιγέρμε, έτσι. Α, και ο Γκυγέρμε, συγγνώμη, είναι τον Γκυγέρμε. Όταν είπα Καμαρά, εννοούσα τον Γκυγέρμε. Παιδιά, με εξτρέψει να έχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν θα γίνει τίποτα. Βγήκε ο Γιώργος Τσακίρης και είπε ότι δεν θα γίνει απολύτω τίποτα. Απλώς τα δεδομένα, κάτι απλώς μέχρι να πάει. Αυτό λέω, ρε, εσύ. Απλώς λέω, μέχρι να πάει 12 η ώρα, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει. Αλλά μέχρι να πάει 12 η ώρα, περιμένουμε. Απλά πράγματα. Εντάξει, φίλε, εσύ κάνει κανένα υπερβόλη. Τι είναι, εγώ ρε, ο Τσακίρης βγήκε εγώ. Εντάξει, ναι, υπάρχουν, όταν βγήκε ο Τσακίρης και μετά υπάρχουν 2 ώρες. Υποτίθεται έγινε μια μισή ώρα ακόμα. Εντάξει, γίνανε, αλλά λέω ότι αρνηθήκανε και οι δύο. Ναι, μπορεί να υπήρχε πλαν B. Α, για να το δούμε αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω. Για να το δούμε. Όχι, μην του φουσκώσω, μην το πάω στο άλλο άκρο από όχι, σένα. Μην πα τώρα, ναι, γιατί είναι, είναι ευαίσθητε οι ώρε. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζω. Ναι. Δεν πάω στο άλλο πλευρό, λε εσύ δεν υπάρχει τίποτα, λέω εγώ παιδιά υπάρχει. Όπω όλα δείχνουν, δεν θα υπάρξει. Σωστό. Έτσι να το θέσουμε σε αυτή τη φάση για να έτσι, είμαστε κύριοι. Έτσι. Μιλά όμορφα, μιλά γλυκά, μιλά δημοσιογραφικά. Έτσι κι αλλιώ μετά ακολουθεί Κώστα και Τσετζόγλου που θα έχετε πολλά να του πείτε και Νίκο Παγκάκη που επίση έχει αυτό πολύ ψωμί σήμερα. Ναι, βέβαια. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε διοικητικά κατά βάση είναι, γιατί τα μεταγραφικά που μάλλον παγκόσμια είχε πολλά διοικητικά σήμερα ο Παναθηναϊκός. Οπότε. Και κρεμεί και το θέμα του επιθετικού και εκεί. Μια καλή μεταγραφή ήταν να κάνει και όλο το καλοκαίρι δεν έχει γίνει. Υπάρχει λογική βέβαια που πήγε πίσω. Ναι, βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι. Απλώ όπω άκουσα τον Τάσο Νικολογιάννη πριν, νομίζω το πιο ενδιαφέρον που θα έχουμε να μάθουμε ναι. Μέχρι το βράδυ είναι ποιο είναι το όνομα του τρίτου επιθετικού που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είπαμε ότι είναι ο Μακέντα που είναι stand-by, είναι ο Σίτπορσον που περιμένει ο Παναθηναϊκός μήπως λύσει το συμβόλαιό του με την ΑΝΤ μέχρι το βράδυ. Και ένας τρίτος επιθετικός, ο οποίος όπως είπε ο Τάσος Νικολογιάννης, είναι ένα πρόσωπο, μια περίπτωση που απασχολεί τον Νίκο Νταμπίζα τις τελευταίες ώρες χωρίς να γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτά είναι τα τελευταία νέα, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Από πάω και πάμε πάλι λογικά δεν περιμένουμε τίποτα. Ανακοινώθηκε ο Καρέλης. Λογικά δεν θα γίνει τίποτα με τον Μάρκοβιτς. Ο Μάρκοβιτς μάλλον προς Βέλγιο πάει. Αν έχω δει σωστά τις τελευταίες εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει παρακολουθούμε γενικώς μεταγραφές. Θα σας ενημερώσουμε και για άλλες κινήσεις. Όχι μόνο για την Άντα. Γίνουν και κάποιες άλλες σπουδαίες κινήσεις στο εξωτερικό. Θα ενημερωθείτε από εδώ. Θα συζητήσουμε εννοείται για το Champions League. Θα συζητήσουμε για το Europa League. Θα συζητήσουμε για τη Super League. Τα πάντα όλα. Ό,τι league υπάρχει ό,τι league εδώ. Λοιπόν, αλλά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, ένα μικρό stop. Διότι είναι 10:30. Αυτό σημαίνει πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Λίγο τραγουδάκι και τα ξαναλέμε σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Μετά και μπουλή, εδώ παρέα. Θυμίσεις, φτά, ιστορίες, μουσικές, τα πάντα όλα. Σταύρο Χοδοθήμιο εδώ στο πλάι μου.
Χαίρετε. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. 2-10-95-79-283-4-5 για μετά, όχι ότι δεν τα ξέρατε. Και Γιάννη Σάουση, δεν είναι αυτό που παρουσιάζει. Τι ταπεινό αγόρι. Δεν αυτό που αυτό δεν γίνεται. Τι να λες. Είμαστε αυτοί και αυτό. Αυτός και αυτό. Σταύρος Παναθημίος και ο Μιλών. Σταύρος Παναθημίος και Γιάννη Σάουση, στα μικρόφωνα. Εντάξει, καλά, οκ. Okay. Εντάξει, ναι, οκ, okay, και αυτό γίνεται, θα μπορούσε. Λοιπόν, μετά τις 12, Κώστας και Τσετζόγλου, Νίκος Παγκάκης. Για επικοινωνία με το σταθμό και την εκπομπή, υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μέσω κινητού τηλεφώνου γράφετε Σούπερ, αφαιρείτε ένα διάστημα, το μήνυμά σας στο 1969, 0,31 του ευρώ η χρέωση εδώ. Ιντερνετικά, sportfm.gr, πάνω στην κεντρική σελίδα. Κλικάρετε εκεί που λέει Sportfm 94,6 live. Ανοίγει ο Media Player μαζί του, μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr, το παραδοσιακό email της εκπομπής, στέλνετε τα email σας οποτεδήποτε θέλετε. Fightclub2.0 στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής και ακριβώς το ίδιο πράγμα στο Google Play Store ή στο App Store. Εφόσον επιθυμείτε να κατεβάσετε το Fight Clubικό, πολύ χρήσιμο application να το έχετε στο κινητό σας. Τώρα, τι λέγαμε, όχι, τελειώσαμε τα προηγούμενα. Πάλι εκεί θες να πάμε. Τι? Σε τραβάει, πάλι εκεί θες να πάμε. Όχι, okay, εντάξει, με τον Τουρέ, εντάξει, okay, νομίζω εντάξει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, παρακολουθούμε, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Λένε και εδώ πέρα φίλοι ότι τον Τουρέ μπορεί να τον απογράψει μέχρι Δευτέρα ο Ολυμπιακός. Για τη λίστα είναι που θα δηλωθεί. Για τη λίστα, ναι. Νομίζω σήμερα πρέπει να το υπογράψει. Νομίζω ότι οι υπογραφές μετά τις 31 Αυγούστου ισχύουν για τους παίκτες που είχαν μείνει ελεύθεροι πριν τις 30 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν έχει καταργηθεί. Όχι, αυτό. Όχι, νομίζω ότι είναι μέχρι την Δευτέρα. Γιατί μπορεί δηλαδή να αποκτηθεί. Το θέμα είναι, σου λέω, από ό,τι άκουσα τον Κώστα Νικολακόπουλο, έλεγε ότι ουσιαστικά δεν έχει αυτό το δεκάημερο που μπορεί στους ελεύθερους. Ναι. Στον Ολυμπιακό και εγώ, γιατί πρέπει να τον προλάβουν για την λίστα του Europa. Και μετά δηλαδή μπορεί να το πάρω και την Τρίτη, αλλά δεν θα είναι στο Europa. Στο Europa, σωστά. Όχι, οπότε ενώ υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε την ανακοίνωση σήμερα και να την έχουμε άλλη μέρα. Όλα, άντε πάλι. Όλα είναι πιθανά. Κατάλαβες τι γίνεται. Παιδιά, η ελεύθερη είναι μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, νομίζω. Η ελεύθερη. Και νομίζω ότι είναι αυτοί στους οποίους αναφέρομαι. Δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι μείναν ελεύθεροι πριν από την 30 Ιουνίου. Εγώ αυτό θυμάμαι παραδοσιακά. Ότι... Νομίζω αυτό πρέπει να έχει αλλάξει όμως. Ναι, και τι να έχει γίνει. Να σου πω ότι δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει κάποτε έχει αλλάξει. Αλλά επειδή πολλοί είναι παίκτες που έχουν μείνει ελεύθεροι κατόπιν τις ημερομηνίες που λες, ναι, και ενδιαφέρουν ομάδες και τα λοιπά, ναι, και λένε και εγώ είμαστε γιατί είναι ελεύθερος, οπότε από εκεί προκύπτει στο μυαλό μου ότι μάλλον είναι ανοιχτό. Δεν είμαι και σίγουρος, θα το ψάξουμε όμως, θα το τσεκάρω στην πορεία και εντάξει, θα σας το πω. Θα το δούμε, θα το δούμε. Παιδιά, με τον αρχηγό της Αύστρια δεν ξέρω τι είναι. Τώρα το θυμάσαι τον αρχηγό της Αύστρια, προφανώς δεν έγινε μεταγραφή στα χαφ, και μέχρι και ο Κονέμι είναι ελεύθερος, δεν έδειξε ενδιαφέρον η ΑΕΚ από ό,τι ξέρω. Εκεί για τον Κονέ. Θυμάμαι πάλι τον Γιώργο Τσακίρη που έλεγε ότι να δούμε ότι εάν τυχόν μείνει ελεύθερος ο Κονέ από την Ουντινέζα, θα δούμε ίσως να ενδιαφερθεί η ΑΕΚ. Αλλά έλεγε, θυμάμαι και πάλι, ότι ακόμα και να αποκτηθεί ο Κονέ, θα πρέπει να αποκτηθεί κι άλλος ένας. Ναι, γιατί δεν ψάχνει σε αυτή τη θέση. Ο Κονέ είναι οχταράκι, δεν είναι εξαράκι. Δεν είναι αντισημόες. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή ήταν η αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Η ΑΕΚ προφανώς πόνταρε στο Ραντόγια. Ο Ραντόγια δεν έκατσε. Οπότε δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή με σημώες ουσιαστικά και τι. Και σπίτι όλοι καλά. Καλά, καλά. Πάντα καλά. Σημώες τώρα γιατί οι άλλοι όλοι δηλαδή δεν τους μιλούν. Δηλαδή ο Έρικο Μωράνα ας πούμε δεν... Λοιπόν, να σου πω τα... Ο Άλεφ τι είναι δηλαδή. Ο Άλεφ είναι box to box. Είναι άλλη φάση ρε παιδί. Δεν είναι εξάρι. Λοιπόν, τώρα για τον Μωράν, μέχρι και ο Χιμένεθ που τον έφερε. Ναι, μωρά, εντάξει, πλάκα κάτω. Στο τέλος ήταν αόρατος για ναι, τα μάτια ρε, παιδί, του. Ναι, μου είναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά εναλλακτικό εξάρι. Ναι, εξάρι με τέτοιο τύπου χαρακτηριστικά, έτσι. Δηλαδή ναι, το. Ναι, ναι, εξάρι, αξιώμα. Μπράβο, ναι, αυτό είναι. Καταπίνω χιλιόμετρα, δεν μασάω, μπαίνω σε όλες τις φάσεις δυνατά, καλύπτει τα πάντα και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, τέλος, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε, είμαστε online και εμείς. Τι δεν έχει μελέθος ο Κλαουντίο Μαρκίζιο. Ναι, θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια κίνηση. Ξηραθείτε 7-8 εκατομμύρια, 10-15 το χρόνο να του δώσει. Εντάξει, μπορούν να κάνουν. Μπορούν να το πάρουν συνεταιρικά. Μπορούν να κάνουν την προσπάθειά τους οι ελληνικές ομάδες. Αλίμονο. Αλίμονο. Όχι, καμία πληροφορία για Κλάους και Πας. Δεν ξέρω πού σας ήρθε τώρα αυτό.
Θα ψαχτεί ο Κλάους, φαντάζομαι, κάπου να κλείσει. Όχι αναγκαστικά στην Ελλάδα. Θα το ήθελα από ό,τι ξέρω να είναι Ελλάδα, αλλά. Εντάξει, είναι και λίγο ξεστή. Είναι και λίγο μετρημένα κουκιά, μωρέ. Αν προέρχεσαι, ξέρω, από μια μικρομεσαία ομάδα, λες, έχει πολλές επιλογές. Αν προέρχεσαι τώρα από ΠΑΟΚ, που έχεις πάει και εξωτερικό και γυρίζεις, ναι, και δεν είσαι στα 35 σου, ναι, λίγο δεν είναι περιορισμένες οι επιλογές σου, λέω εγώ. Δεν έχεις άδικο. Στο δικό μου το μυαλό, στο μυαλό του επίσης... κάθε κλάσ μπορεί να είναι διαφορετικά. Έτσι. Και όταν επίσης δεν έχεις σκίσει χασέδες και τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι και αυτό. Έχει πέσει το striking rate σου δηλαδή πάρα πολύ. Είναι γι' αυτό. Εντάξει. Εντάξει, για να δούμε. Για να δούμε. Ναι, μετά τον Αστρίντα Εντάρεβιτς στο χάος, επίσης εγώ συμφωνώ με τέτοιου τύπου μηνύματα. Γιατί γελάς? Ξέρω την τακτική σας να μην διαβάζετε μηνύματα. Ναι. Αλλά τώρα πάνω στην ανανέωση μου έσκασε το πρώτο. Ναι. Και δεν μπορούσα να μην το διαβάσω. Το βλέπεις εσύ? Αυτό είναι το 11 και 59 τι θα ανακοινωθεί. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αεκάρα. Αεκάρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μια που λέμε αεκάρα. Έλα, πρέπει να πούμε. Ομιλό. Ομιλό και κλήρωση Τσουλού γενικώς. Όχι όμιλο μόνο. Λοιπόν. Κλήρωση Τσουλού γενικώς, λέω εγώ. Ο όμιλος, φίλε. Εντάξει, βέβαια. Στην κλήρωση καλά είναι όλα μέσα στο χορτάρι, φαίνεται το κλασικό τώρα. Εντάξει, όχι, αλήθεια είναι. Αλλά... κλασικό, αλήθεια είναι. Ναι, δεν είπα. Δεν είναι ψέμα. Επειδή έκανα να δω live την κλήρωση. Ναι. Όταν είχαν διαμορφωθεί τα γκρουπάκια μέχρι τις τρεις ομάδες, ναι, έλεγα παιδιά ο τέταρτος όμιλος, Λουκουμάκι κτλ. Και έλεγα όμως από τότε, εναλλακτική πέμπτος όμιλος, πέμπτος και έκτος. Α. Δηλαδή έλεγα ή σε αυτόν τον όμιλο, ναι, ή στον όμιλο της City που ήταν η Σαχτάρ και η Λιόν. Και η Λιόν που δεν έχει δεύτερο μεγαθύριο, ρε παιδί μου. Okay, μεγαθύριο. Εννοείται ότι η Σαχτάρ και η Λιόν είναι πάνω. Έτσι, αλλά. Ναι. Είναι πιο βατές, τέλος πάντων. Κατάλαβα. Από το να πας σε Μπαρσελόνα, Τότεναμ, Γιουβέντους, United, οπωσδήποτε. Πάμε, θέλω να τα πούμε από την αρχή. Θέλω να σε. Πώς το λένε. Σε έναν ρώτησε ο Μίλους, ναι. Σου έχω εγώ, μη σε. Σου έχω εγώ, θα σου λέω εγώ. Να μην φορτώσω το μηχάνημά μου. Θέλω να λες όμορφα, ωραία και παντελονάτα. Ναι. Ποιοι περνάνε, δεν με νοιάζει το πρώτο δεύτερο. Ποιοι περνάνε, ποιο πάει UEFA, ποιο πάει σπίτι του. Ωραία. Λοιπόν, πρώτο γκρουπ. Ατλέτικο, Ντόρτμουντ, Μονακό, Μπριζ. Ατλέτικο, Ντόρτμουντ, Μονακό. Τρίτη, Μπριζ, bye bye. Συμφωνώ μαζί σου. Όπως είμαστε δηλαδή. Και ναι, με αυτή τη σειρά κιόλας πιθανότητα. Και είναι τυχερή η Ντόρτμουντ, διότι ενώ δεν είσαι τα καλά της. Ναι, ναι, ευτυχώς για αυτήν δεν είναι και η Μονακό στα καλά της. Σωστό. Δηλαδή ήταν μια Μονακό προδιετίας, την έβλεπα λίγο χλωμή την Ντόρτμουντ. Σωστό. Λοιπόν, δεύτερος όμιλος. Τότεναμ. Μπαρσελόνα, Τότεναμ, PSV, Inter. Είναι Τότεναμ. Είναι ο τέταρτος που όλοι θέλαν να αποφύγουν. Ναι, έτσι. Μα αυτό λέγαμε. Λέγαμε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή το Σουτρακόπουλο ότι πόσο όποιο πάρει τώρα την Ίντερ. Από την άλλη, όμως, αυτό που είπε στην άλλη, την αποφύγουν. Και για την Ίντερ είναι. Δηλαδή, υπήρχαν όμιλοι που θα μπαίνουν μέχρι και σφαβορεί. Έστω τέταρτη. Αν έπεσε στο τέταρτο όμιλο, στο πέμπτο όμιλο, όπω σου λέω. Δηλαδή, με Άγιαξ και με Μπενφίκα, γιατί να μην είναι φαβορεί, ναι, να προκριθεί. Δηλαδή, και για την Ίντερ που λες ότι ναι, κανένα δεν με θέλει. Αλλά σωστό. Θα μπορούσα να πάω κι εγώ αλλού. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι όμορφο που θα μας δώσει γενικώς κάποια ωραία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι η Μπαρσελόνα και τότε είναι ένα σκαλί παραπάνω από τους άλλους. Θα περάσουν, θα τα καταφέρουν να περάσουν τελικά. Και μάλλον την Ίντερ βλέπω τρίτη, παρότι η PSV δεν είναι κακή. Ακριβώς, είναι και καλύτερη από τον Άγιαξ PSV. Ναι, ναι. Αλλά και εγώ νομίζω ότι θα πάει η Ίντερ. Βέβαια, επειδή είναι και αυτοκαταστροφική ομάδα η Ίντερ, κρατάω στο φύλαξη. Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Πάμε στον τρίτο όμιλο. Παρί, Νάπολη, Λίβερπουλ, Ερυθρός Αστέρας. Κρίμα για τον Ερυθρό Αστέρα. Συμπαθής ομάδα. Εντάξει, έκανε μεγάλη υπέρβαση. Έχει, να κάνει, έχει κάνει και μπράβο της. Τεράστια υπέρβαση. Ναι, μεγάλος Μπεν. Λοιπόν. Και Βλάντα Μιλόγεβιτς. Ναι, βέβαια. Αλλά βάζω Παρί και Λίβερπουλ και αφήνω έξω Νάπολη, φίλε. Εγώ δεν ξέρω για την Παρί. Λες, τέτοιε τραπάτσε κάθε φορά θέλουμε το κάτι παραπάνω και όλο καλό με 16-8-16-8-16. Γιατί ρεσί. Και τώρα και ο Μίλου. Δηλαδή τι ακριβώ είναι, τι έχει κάνει πάρει φέτο, α πούμε, τι είναι η Παρί. Εντάξει, κάνει παίκτε, χτυπάνε παίκτε, ναι, εντάξει, αυτό ωραία κτλ. Αν πρέπει οπωσδήποτε να πω, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά θα σου πω ότι η Παρί δεν θα περάσει εύκολα από τον όμιλο. Όχι, εύκολα δεν περνάει. Δεν θα περάσει εύκολα. Αλλά εντάξει, ναι, οριακά.
μάλλον θα περάσει και θα είναι η Νάπολη η τρίτη, η οποία Νάπολη είναι φιλότιμη. Σε κάποια παιχνίδια αποδίδει εντυπωσιακή μπάλα, δηλαδή κάνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δηλαδή η Νάπολη είναι ομάδα που μπορεί να πάει να κερδίσει 0-2 στο Παρίσι και να χάσει 2-5 στην Νάπολη. Συμφωνώ. Είναι τέτοιου τύπου ομάδα. Λοιπόν, η Λίβερπουλ επίσης είναι τον πάνω και τον κάτω. Ο Κλοπ προσπαθεί να τη στρώσει, να έχει ένα πιο ρεγουλαρισμένο ρυθμό. Εγώ λέω επίσης, και στο λέω εδώ, ότι κανενός στα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολο στο Βελιγράδι. Συμφωνώ. Κανείς δεν θα περάσει αέρα. Νομίζω, από το Βελιγράδι. Στην έδρα τους θα κερδίσουν εύκολα τον Ερυθρό Αστέρα. Έξω καθόλου. Πρέπει να κάναμε τον Σουτρακόπουλο αυτή την κουβέντα, γιατί σλόχτες μίλησαμε αρκετού στον αέρα. Ναι. Που λέγαμε ότι όποιος αφήσει βαθμούς στο Βελιγράδι χάνει και την πρόκληση. Γιατί πιστεύω ότι όντως τουλάχιστον ένα θα αφήσει βαθμούς. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον όμιλο του Europa. Πάμε στον όμιλο του Europa. Λοκομοτίβ, Πόρτο, Σάλκε, Γαλατά. Εγώ είμαι εδώ ή για Πόρτο Σάλκε ή για Πόρτο Γαλατά. Ακριβώς στο μυαλό μου είσαι. Και μάλλον Σάλκε. Γιατί μάλλον Σάλκε, ναι. Η Γαλατά δεν. Και όλοι έχουμε αφήσει έξω τη Λοκομοτίβ, την Αξιτίμια και τα λοιπά, επικεφαλής ομίλου, αλλά τι να κάνουμε. Έχει απλώς την καλή τύχη η Ρωσία να είναι ψηλά και να πηγαίνει απευθείας στους ομίλους. Τι να κάνουμε αυτή. Και να πηγαίνει οι πρώτες έξι χώρες να τοποθετούνται στο πρώτο πότ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον ομίλο. Θα έχει τζόγο. Τρίτη, όποια μείνει, και τέταρτη βάζουμε Λοκομοτίβ. Ναι. Τρίτη Σάλκε και Γαλατά, ας πούμε. Ναι. Λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε στον όμιλο της ΑΕΚ. Μπάγερν, Μπενφίκα, Άγιαξ και ΑΕΚ. Ποιος θα ακολουθήσει την Bayern στην επόμενη φάση? Έλα, ναι. Εδώ είναι πραγματικά ισορροπημένο και όχι λόγω ΑΕΚ. Νομίζω. Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Βλέπεις μια Μπενφίκα και έναν Άγιαξ που τους είδαμε στα προκριματικά. Ναι. Που ενώ είναι καλές ομάδες και έχουν και τη φανέλα βέβαια. Δεν θα μπώνουν κιόλας. Και είναι και. Και λίγο άλλο πρόσωπο. Στην περίοδο αναγέννησης που είναι σωστό. Λίγο, ξέρεις, και θέμα μέρας, θέμα συγκυρίας. Νομίζω ότι αυτό είναι που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν, προφανώς δεν, υπό κάπα σίγμα δεν μπορεί να κοντράρει ούτε την Μπενφίκα ούτε τον Άγιαξ. Απλώς επειδή πέφτει σε μια περίοδο της Μπενφίκα που πάει να φτιάξει ομάδα και την έχει καλωδίκια στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και βλέπει ότι δεν είναι ανίκητη. Βέβαια, όταν έρθει στη μέρα της, προφανώς θα σε πατήσει. Ναι. Έτσι, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι ανίκητη. Ο Δε Άγιαξ, ως γνωστόν, βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο που πρέπει να πλησιάσει τα 10 χρόνια πλέον. Ναι, αλλά τώρα δείχνει ότι όντως κάνει το ριστάθι. Ναι. Και δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πού. Και βέβαια, φέτος είναι από τις ελάχιστες φορές στην ιστορία του που τα έσπρωξε πολλαπλάσια από ό,τι πήρε. Αλήθεια. Γιατί είναι μια αδιατέστηση. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, μάνα μου. Αυτό που πάντα ξέρεις, λες ο Άγιαξ, από ταλέντο να ρε φίλε. Να στην ομάδα. Ομάδα κάνανε. Δεν ξέρω. Μακάρι να μπορέσει να παλέψει για την τρίτη θέση ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι η Μπενφίκα είναι ομάδα που θα ακολουθήσει τελικά την Bayern. Και η ΑΕΚ τρίτη, φίλε, θεωρώ ότι όποιος από τις δύο, Μπενφίκα ή Άγιαξ, δεν ξεκινήσει καλά, θα μείνει τέταρτος. Ναι. Να το δούμε αυτό. Ελπίζω, ξέρω ότι να το δούμε. Και ομάδα προχωρήσουμε όλοι. Δεν είναι καλό για την ΑΕΚ που έχει τα συνεχόμενα παιχνίδια με την Bayern, με την Bayern να ενδιαφέρεται ακόμα, γιατί πιθανότητα οι ομάδες, όπως θυμάστε πολύ καλά, στο τέταρτο παιχνίδι μπορούν να κλειδώσουν μαθηματικά την πρόκριση. Οπότε η ΑΕΚ έχει και τα δύο μάτς με την Bayern μέσα σε αυτό, και αυτό δεν είναι καλό νέο. Προφανώς, οπότε θα πρέπει να κάνει. Δηλαδή δεν της έχει κάτσει καλό πρόγραμμα της ΑΕΚ γενικώς στον όμιλο, πέρα από τους αντιπάλους. Δεν της έχει κάτσει καλό πρόγραμμα. Δηλαδή η ΑΕΚ θα ήθελε στο διπλό τον Άγιαξ. Στην πραγματικότητα, για να τον κοντράρει, λέω εγώ. Τη έκατσε δυστυχώς η Bayern. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο. Ισοφάρισε η Ρώμα, Ναι. Μόλις ισοφάρισε η Ρώμα. Μάλιστα. Στο 59 έγιναν όλα αυτά. Οκ, λοιπόν, πάμε στον έκτο όμιλο. Πάμε στον έκτο όμιλο. Manchester City, Σαχτάρ, Λιόν και Χόφενχάιμ. Χόφενχάιμ και Λιόν. Εντάξει, City νομίζω με κλειστά μάτια. City, εγώ με τη Σαχτάρ πάλι ποτέ δεν ξέρω. Αλλά επειδή δεν έχω δει τη Λιόν, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Σαχτάρ. Αλλά η Σαχτάρ, λες, δεν είναι σε φθήνουσα πορεία. Εγώ νομίζω είναι σε λίγο φθήνουσα αγωνιστική. Ήδη, αλλά και η Λιόν, δεν. Να. Σαχτάρ, θα πω και Λιόν, Ευρώπα. Έβδομος όμιλος. Ρεάλ, Ρώμα, Τσεσκά και Πλζέν. Πλζέν. Σίγουρα. Σπιλιτής. Η Ρεάλ θα παλέψει για την Ευρώπα. Έτσι. Θα έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση, λέω εγώ εδώ. Όντως. Μεταξύ Ρώμα και Τσεσκά. Μεγάλη μάχη. Η Τσεσκά, όμως, παραδοσιακά παρουσιάζεται πολύ αξιόμαχη στη Ρωσία. Έχει και στους ομίλους γενικώς. Στη Ρωσία καλύτερα. Εκτός έδρας λίγο είναι λίγο απάλευτη. Αλλά ποτέ δεν έχει κακή ομάδα η Τσεσκά. Όχι, όχι, όχι.
και πάντα είναι υπολογίσιμη. Και ξέρεις ποιο, δεν έχει πλέον και κανένα κόμπλεξ. Τι θέλω να πω. Σκέψου, αγγλικές ομάδες, ισπανικές ομάδες και τέτοια πηγαίνουν μέσα στη Μόσχα και δεν είσαι ποτέ αυτοπλησέλα. Μωρέ, εύκολα δύσκολα θα περάσουν. Πολλές φορές αφήνουν πόντους. Να. Κάτι σβηστά 0-0, κάτι 1-1, κάτι. Και συνήθως είναι και άσχημα μάτς. Σωστό. Σωστό. Εγώ παρά αυτά, αν έπρεπε να πω, θα έλεγα ότι να περάσει η Ρώμα δεύτερη. Έπρεπε να πω οπωσδήποτε να περάσει η Ρώμα δεύτερη. Και τώρα τη βλέπουμε κιόλας, μας έχει επηρεάσει. Και πάμε. Τελευταίος όμιλος. Γιούβε, Manchester United, Βαλένθια και Young Boys. Φίλε, θα περάσει η Γιούβε. Και θα περάσει και η Βαλένθια. Στο μυαλό μου είσαι. Ναι, ρε. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ για να δούμε τη Μίλαν, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στο 2-1 και το κάνει. Βγήκε στην αντεπίθεση, πέρασε και τον τερματοφύλακα Γκονζάλο Ιγκουαίν. Τον έβλεπα και δυνατό να το πιστέψω, γιατί ήταν πολύ γρήγορη η εκτίναξή του και τα λοιπά. Και λέω, δεν μπορεί να είναι αυτό, ε. Μήπως είναι κάποιο που μοιάζει, αλλά είδα τώρα το κοντινό. Λοιπόν, 2-1 μέσα σε ένα λεπτό, 2 πήρε ξανά το προβάδισμα η Μίλαν. Λέγαμε λοιπόν ότι η Βαλένθια, για να μην offside. Για να δούμε πώς. Δεν έχουμε πολύ καλή γωνία για να το δούμε. Φύγει στο σπίτι του Μανολά. Δεν το πιστεύω. Καλά, και πέρασε τον Όχι, δεν είναι, και δεν είναι ειρωνικό το δεν το πιστεύω. Ναι, ναι, όχι. Βέβαια, έχει ξεκινήσει από. Ναι, μεν είναι στην ίδια ευθεία, αλλά έχουν μια απόσταση 5 μέτρων, ξέρω εγώ, πιο αριστερά. Πέρασε τον Όλσεν σαν γκόν. Έτσι, ο Όλσεν δεν έχω καταλάβει τι έκανε ακριβώς εκεί. Βγήκε, αλλά δεν έπεσε στα πόδια του, απλώς τον πέρασε. Απλώς τον πέρασε σαν να μην υπάρχει. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο συγκεκριμένο θεματοφύλακα. Ξυπνάνε μνήμε. Μάλλον γιατί δεν είναι πολύ καλό θεματοφύλακα, λέω. Είναι από αυτέ τι μεταγραφέ τύπου Πομπόρσκι στο Euro που έκανε United. Εγώ λέω πω είναι, αλλά έχει ένα σύνδρομο άμα φεύγω μακριά. Εγώ λέω ότι δεν είναι θεματοφύλακα για καμπιονάτο. Να σου πω. Καλά, καμπιονάτο μπορεί να είναι, αλλά άλλο. Είναι για μέχρι επίπεδο εκεί, Μπέρνλι. Όλσεν. Εκεί, δηλαδή ομάδες που παλεύουν να βγουν Ευρώπη. Να το άλλο τώρα, μια Αταλάντα, άλλο ξέρω μια. Τάσπα. Λοιπόν, συμφωνούμε Γιούβε Βαλένθια και United UEFA. Ναι, 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 τώρα ξέρεις, έχω και την εμπάθεια, όχι, θα νομίζουν όλοι ότι αυτό το λέω, αλλά ναι. Περιμένει το VAR για το offside. Νομίζω πως περιμένει το VAR. Ο Γκοντζάλο χαμογελάει, δεν ξέρω τι. Κάθε δείχνει VAR. Ναι, δείχνει VAR. Και offside. Σου είπα ότι πρέπει να είναι λίγο πιο μπροστά. Κόβει το μάτι μου. Τζάμπα χαρά. Και όχι μόνο αυτό. Τζάμπα και το σπίτι του Γκοντζάλο. Του βγήκε και η γλώσσα αδίκως. Σου είπα. Σε νερό μεγάλο. Α, οριακά. Είναι ένα παπούτσι offside. Λοιπόν. Άρα 1-1, παιδιά. Μένει το ισόπαντο αποτέλεσμα στο Μιλάνο. Τώρα που λέμε για VAR, να πούμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως ότι το VAR θα μπει από του χρόνου στο Champions League. Να το δώσουμε και αυτό ως είδηση, γιατί είναι σημαντικό, αναρωτιόμαστε. Κάνουν μια σεζόν, ενές, όχι μετά το. Μετά του ομίλου. Συγγνώμη, ναι, στη σεζόν 19-20 πια. Όχι, το σεζόν. Καλά, το πέσει. Απλά το σωστό, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, οπότε ναι, να το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να μπει πιο γρήγορα στη Super League το VAR παρά στο Champions League, ρε. Εντάξει, τώρα. Ναι, μωρή Super League. Πάλι το τερμάτι. Ναι, μωρή Super League. Δεν μπορεί, αν είναι για το VAR, Σταύρο, το τερματίσω. Πιστεύει εσύ ότι θα δούμε VAR στην Ελλάδα? Υποτίθεται ναι, έχουν δρομολογηθεί τα πάντα κτλ. Θα δούμε, ρε. Είναι διαλυμένα τα πάντα. Γιατί να μην δούμε και VAR? Γιατί να μην τα αποτελειώσουμε? Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ακόμα και να πούν από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχουν τοποθετηθεί τα πάντα, θα λειτουργήσει. Μέχρι να δω τον πρώτο Έλληνα διαιτητή να πηγαίνει σε παιχνίδι Super League να κάνει αυτό το τετραχρονάκι στο δόν κτλ. Θα λέω ότι θα έχει καεί το βίντεο του γείτονα, δεν θα έχει λάμπα, δεν θα υπάρχει τροφοδοτικό. Κάτι θα λείπει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Έτσι. Τέλος πάντων, έχουμε, ναι, βλέπω Βαλένθια η οποία έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, βέβαια, απ' την άλλη είναι και φανέλα της United, είναι και Μουρίνιο. Και πέρσι έτσι λέγαμε, Σταύρο μου. Κοίταξε, αν έπρεπε. Και κάθε χρόνο έτσι με φανέλα και φανέλα. Τι έκανε πέρσι φανέλα της United, Σταύρο μου? Εντάξει, ξεκουράστηκε. Α, ξεκουράστηκε. Όχι, εγώ θεωρώ ότι ειδικά έτσι πως έχει αρχίσει η United και μετά όσα συμβαίνει και με το Μουρίνιο. Ναι. Θα είναι δύσκολη χρονιά. Κλείνοντας το. Άρε, παστόρε, παιχτάρα. Κλείνοντας το. Γι' αυτό συγγνώμη. Ναι. Κλείνοντας το Champions League, να πούμε για την ΑΕΚ ότι καλώς κακώς όλα τα μάτια είναι σημαντικά, αλλά αν η ΑΕΚ θέλει να κυνηγήσει η Ευρώπα, δεν πρέπει να χάσει το Άμστερνταμ. Να το πω με σαφήνεια. Εντάξει. Είναι το πρώτο της μάτς. Αν δεν χάσει το Άμστερνταμ, όχι μόνο παίρνει αποτέλεσμα, αλλά παίρνει και ψυχολογία και θα κάνει όλους να τη δούνε πολύ πιο σοβαρά από ό,τι την έβλεπαν. Mm-hmm.
νομίζω για όλες τις ομάδες προφανώς είναι πολύ σημαντικό το ξεκίνημά τους σε κάθε διοργάνωση. Για την ΑΕΚ εγώ λέω και, και τους στόχους της λίγο περισσότερο. Λοιπόν, πάμε Europa. Τι θες, όχι κάτι θες να πεις, βλέπω. Θα προλάβουμε Europa νομίζω. Κάτσε μεγάλη ευκαιρία. Τι να πούμε του Κέτσε και να πούμε του Κέτσε. Εδώ είναι. Ό,τι γράφεται, εδώ είναι άμα θέλει να τα δει. Και ό,τι θέλετε να του πείτε μετά, ζω. Τι να πείτε. Λέσκεται ο Κέτσε. Έλατε. Παιδιά, λέει, θα δούμε το βάρο να καταφέρω να μπω στο Πολυτεχνείο. Εντάξει, λίγο άμα διαβάσεις μπορεί. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Να το θες αλλιώς. Δεν ξέρω αν μπορεί, όχι, δεν ξέρω αν είσαι μελετηρό παιδί, όχι. Αλλά τουλάχιστον αυτό είναι αποκλειστικά στο χέρι σου. Σωστό. Έτσι. Και δεν υπάρχουν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη τύποι δεξιά-αριστερά να φρενάρουν την μελέτη σου. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Το είπες όπως έπρεπε να το πεις. Λοιπόν, καταλάβετε το πιο σημαντικό τελευταίο νέο. Περιμένουμε την Παρή να πάρει τον Τσούπο Μότινγκ. Δηλαδή η Παρή θα πάει να πάρει τον Τσούπο Μότινγκ, έτσι. Και σκέσαι. Ο Τσούπο Μότινγκ, τη Στόουκ. Μα το λες έτσι, ρε φίλε, λες και μου. Τι να σου πω, ρε φίλε, μιλάγαμε για την Παρή, τη διαστημική Παρή, η οποία πάει να πάρει το διαγαλαξιακό, αφού πάρει το Champions League, και η Παρή πάει να πάρει τον Τσούπο Μότινγκ. Πες μου τώρα τι λογική έχει αυτό. Εκτός με λογική του financial fair play. Ότι διώχουμε το Χεσέ, προσπαθούν να το σπρώξουν στην ΑΤ, δανεικό, και πουλήσαμε και τον Παστόρε και δώσαμε και από εδώ και δίνουμε και από εδώ για να ελαφρύνουμε. Ο Τσούπο Μότινγκ τι δουλειά έχει. Να κάνει τι, να πέσει στα κύπελα. Με τις ομάδες τρίτης κατηγορίας. Τι δουλειά έχει ο Τσούπο Μότινγκ σε μια ομάδα με τη φιλοδοξία της Paris Saint-Germain. Μπορεί να κάνει την έκπληξη, φίλε. Να έχουν δει κάτι που δεν έχουμε δει εμείς. Δηλαδή, εμείς είμαστε καλύτεροι από τους επαγγελματίες. Αν ο Τσούπο Μότινγκ ήταν 22, θα σου λέει κάτι έχουν δει. Ο Τσούπο Μότινγκ στα 29, νομίζω ότι ό,τι ήταν να δούμε τον Τσούπο Μότινγκ το έχουμε δει. Τι να, δει, τι να έχουν δει παραπάνω αυτοί που δεν το έχουμε δει. Μπορεί, δεν το έχουν δει οι υπόλοιποι. Είναι εξαιρετικό το αποδητήρα να φτιάχνει κλίμα. Α, αυτό ναι. Μπορεί να είναι σαββατογεννημένο και τη λέει να βγαίνει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που λες. Μου αρέσει πολύ. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Σταύρο, με επαναφέρει. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω. Με επαναφέρει. Μπράβο, μπράβο. Έβγε. Λοιπόν, όχι, δεν έκλεισε κανέναν Ολυμπιακό. Σου έλειπε. Μην ανησυχεί. Λοιπόν, η ώρα 11 δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Europa League, με Super League και βεβαίω οποιαδήποτε μεταγραφή, νέο κτλ. Εδώ θα τα ακούσετε. Τι πράγμα. Ό,τι ρε παιδί, τι άλλα καλά, σπίτι. Ναι, έτσι λέω, όλοι καλά, πάντα καλά. Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα. Φίλε, θέλω να μου πεις έτσι με μια κουβέντα μόνο πριν πάμε. Ναι. Για Γκατούζο. Τώρα έβλεπα τώρα και τι σκέφτηκα. Τι. Δεν είναι παθιστόχο, αυτό είπαμε σκέψη της στιγμής. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος. Ναι. Θέλω να τον βλέπω, να κουτσάρει, αλλά νομίζω δεν θα τον έφερε στην ομάδα μου. Αλλά θέλω να υπάρχει, ξέρω, γουστάρω να βλέπω τις αντιδράσεις του. Κατάλαβα να σου πω. Και είναι λίγο περίεργο αυτό. Είναι περίεργο, αλλά ισχύει το γεγονός ότι αν υπήρχε μία ομάδα που θα μπορούσε να πετύχει ο Γκατούζο, αυτή είναι η Μίλαν και όχι ο Όφη. Όντως. Δεδομένο. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, είναι σάρκα από τη σάρκα της Μίλαν ο Γκατούζο, κατά κάποιο τρόπο. Με αυτή την έννοια το λέω. Και γι' αυτό πολλές φορές οι ομάδες πηγαίνουν σε τέτοιες λύσεις. Δηλαδή, σου λέω, όταν έχουν αποτύχει οι σπουδαίοι και έχουμε και ένα θεματάκι με τα αποδυτήρια και είμαστε και λίγο ανάστατοι, θέλουμε έναν άνθρωπο που να έχει πυγμή, που να έχει χαρακτήρα. Ας μην είναι τόσο καλός. Ναι. Του ρίχνουμε και δύο από δίπλα να τον βοηθάνε, ίσως λίγο στα τακτικά, λίγο στα. Απλά σου λέω, είναι ιστορία που συνήθως δεν συμβαίνει. Συνήθως όποιον τον γουστάρεις, τον θες και στην ομάδα σου. Ενώ αυτή είναι η περίπτωση που τον γουστάρεις, αλλά δεν τον θες στην ομάδα σου. Εγώ τουλάχιστον. Ναι. Εγώ θα γούσταρα Γκατούζο. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θα γούσταρα. Όχι μόνο το όμως. Θα ήθελα και ένα προπονητή δίπλα. Όπα! Ένα, δύο. Κάτσε να δούμε γιατί υπάρχει μια μαρτυρία. Άλλη το πάρα. Να δούμε αν θα μετρήσει και αυτό το γκολ ή θα πάμε σε λύση βαρ. Ποιον αγκαλιάζουν, τον Ντερόση αγκαλιάζουν. Όχι, ο Ντερόση κάποιον αγκαλιάζει, τον Φάσιο. Εάν έχει βάλει γκολ και ο Φάσιο, εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω, γκρινιάζω να δεν βλέπω το διαιτητή να συγκινείται ιδιαίτερα. Να δούμε τι έχει γίνει εδώ. Έχουμε εκτέλεση κόρνερ. Ένα συμπούρμπουλο έγινε. Α, για χέρι γκρινιάζουν. Για να δούμε. Ναι, χτύπησε στο χέρι του. Δύο φορές κιόλας νομίζω. Και εδώ στη μία τον κοντρολάρει.
και μεταβόρη. Ναι. Που δεν το κάνει επίτηδες, αλλά αποκομίζει σαφές πλεονέκτημα ναι. αυτό. Οπότε... Και τη τρώνε και στρώνεται και μπροστά την μπάλα, δηλαδή δεν είναι. Και εδώ πρέπει να έχει χτυπήσει. Ναι. Να χτύπησε δύο φορές τα χέρια του, είναι η αλήθεια. Και στα δύο χέρια του, μάλλον. Μην μείνει παραπονεμένο το άλλο. Για να δούμε τώρα το ρέφερι. Είμαστε στο 80 λεπτό. Ο οποίος δεν πάει, νομίζω περιμένει απλά να του πούν στο αυτή. Ναι, περιμένει να του πούνε αν θα πρέπει να πάει να δει. Τέλος πάντων, θα πάρει ώρα η ιστορία αυτή. Ωχ, έτσι τραβάνε τα μάτια, Σταύρο μου. Αυτά είναι, έτσι τραβάνε. Έτσι θα μας ξενυχτάνε. Πάει, ναι, βαρ. Εντάξει, λογικό. Πάει να δει. Για να πηγαίνει να δει και λογικά δεν θα το μετρήσει. Ναι. Λογικά, λογικά. Πάμε, θες να πούμε ομίλους Ευρώπα. Να πούμε λίγο Ευρώπα, για να προλάβουμε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πρώτος ομίλος. Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λουντογκόρετ, Ζυρίχη, ΑΕΚ Λάρνακας. Λεβερκούζεν. Και βλέπουμε. Ανοιχτά είναι τα άλλα. Μπορεί να δώσω ένα απόδοση σε Λουντογκόρετ. Ναι. Είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις, είναι η αλήθεια. Η Λουντογκόρετ. Ήταν και στους ομίλους δηλαδή. Δεύτερος ομίλος. Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Λειψία και Ρόζενμπουργκ. Εγώ εδώ δεν έχω ιδέα. Σέλτικ, Λειψία. Σέλτικ, Λειψία λες, ε. Η Σάλτσμπουργκ δεν νομίζω ότι. Συμφωνώ μαζί σου. Τώρα που το ξαναβλέπω. Δεν παίζω και το σπίτι μου. Σέλτικ, Λειψία. Μ' αρέσει, ναι. Ναι. Μ' αρέσει το Σέλτικ, Λειψία. Μ' αρέσει. Τρίτος όμιλος. Ζενίτ, Κοπενχάγη, Μπορντό, Σλάβια, Πράγα. Ζενίτ, Κοπενχάγη, Μπορντό, Σλάβια. Ζενίτ. Με την Μπορντό δεν ξέρω. Μήπως η Κοπενχάγη κάνει τον μπραφ. Δεν ξέρω. Και Σλάβια όμως. Ναι. Σλάβια την αφήνω. Όχι λες, ε. Όχι. Και Μπορντό, Κοπενχάγη δηλαδή. Ναι. Okay. Τέταρτο γκρουπ. Άντερλεχτ, Φενέρμπαχτσε, Δυνάμο, Ζάγκρεπ, Σπάρτακ, Τρνάβα. Φενέρε, Άντερλεχτ. Ναι, νομίζω δεν είναι εύκολο. Στον πέμπτο όμιλο, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ, Καραμπάκ και Βόρσκλα, Πόλταβα. Επίσης νομίζω εύκολος όμιλος. Βόρσκλαβ νομίζω είναι φαβόρη να τερματίσει στην τέταρτη θέση. Εύκολος όμιλος. Λοιπόν, αφήσουμε τους όμιλους των ελληνικών ομάδων τελευταίους. Πάμε στον. Προσπερνάμε τον όμιλο του Ολυμπιακού. Πάμε στον 7ο. Βιγιαρεάλ, Ραπίντ, Σπαρτάκ, Μόσχα και Ρέιντζερ. Εγώ λέω Βιγιαρεάλ και Σπαρτάκ. Ναι, και εγώ. Εδώ. Επόμενο όμιλο. Λάτσιο, Μαρσέιγ, Άιντρακ, Φραγκφούρτη και Απόλλων Λεμεσού. Λάτσιο, Μαρσέιγ. Ναι, νομίζω ότι. Όχι, εντάξει, δεν είναι και τόσο. Η Άιντρακ είναι κακή, αλλά. Νομίζω ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω για άλλη. Μπεσίκτας, Γκένκ, Μάλμε και Σάρπσμποργκ. Οι Σκανδιναβοί χαιρετάνε. Ποιοι Μάλμε και Σάρπσμποργκ. Ωραία, Μπεσίκτας, Γκένκ δηλαδή. Ναι. Σεβίλη, Κράσνονταρ, Σταντάρ, Λιέγης και Ακχισάρ, Μπελεντίγιεσπορ. Σεβίλη, Κράσνονταρ, είπες. Σταντάρ, Λιέγης και Ακχισάρ, Μπελεντίγιεσπορ. Νομίζω θα παιχτεί η δεύτερη θέση. Και εγώ. Να πάρω έτσι για τη μαγιά τη Σταντάρ και την Κράσνονταρ. Ναι. Έτσι για να μην πούμε μόνο τα προφανή, ρε, παιδί μου. Ναι. Δυναμό Κιέβου, Αστάνα, Ρεν και Γιάμπλονετς. Ρεν, Δυναμό Κιέβου. Νομίζω και εγώ, λογικά. Λογικά. Λοιπόν, και πάμε στους ομίλους των ελληνικών ομάδων. Στον έκτο όμιλο, Ολυμπιακός, Μίλαν, Ρεάλ, Μπέτις και Ντουντελάνζ. Ντουντελάνζ. Μ' αρέσει προχωράσουν, ναι. Κοίταξε. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά. Την Ντουντελάνζ τη βγάζουμε έξω. Ναι. Έτσι. Τη βγάζουμε έξω γιατί όλες οι ελληνικές ομάδες, ό,τι okay, έκανε, εντάξει, ναι, θαύμα, championship manager, έφτασε στους ομίλους, μπράβο της. Ωραία, και τώρα που έφτασε στους ομίλους, θα κάνει εξήτες. Ας ζήσει το ταξίδι. Ναι. Λοιπόν, δεν την υπολογίζω γιατί όποιος γκελάρει με την Ντουντελάνζ είναι χαμένος. Ναι. Εγώ υπολογίζω ότι βγάζουμε τη μέση την Ντουντελάνζ. Και εγώ λέω ότι εάν ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί αξιόμαχος. Αυτό σημαίνει περίπου τρεις φορές καλύτερος από ό,τι με τη Ζυρίχη. Αυτό εννοώ. Θα παιχτούν οι δύο θέσεις. Συμφωνώ. Εγώ και από τις τρεις ομάδες δεν έχει καμία ομάδα καθαρό προβάδισμα δηλαδή.
Εγώ αφήνω λίγο πίσω την Μπέτις, διότι φέτος δεν είναι πολύ καλή Μπέτις από τα δείγματα γράφης που έχουν. Δύο παιχνίδια όμως. Είπα, ναι, αλλά... Δεν καλά δείγματα, αλλά είναι και μυστήριο ο Σετιέν. Παίζει και πολύ, ο Σετιέν αυτό το δείτε, παίζει πολύ μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Όσοι παρακολουθείτε πολύ τακτική, όσοι παρακολουθείτε Πριμέρα Ντιβιζιόν, το ξέρετε. Ο Σετιέν κάνει πολλές παρεμβάσεις μέσα στο παιχνίδι του. Δηλαδή αλλάζει ρόλους, πηγαίνει παίκτες, φέρνει από εδώ, από εκεί. Είναι το δουλεύει πολύ το παιχνίδι και μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρεις πώς θα βγει αυτό. Ακριβώς. Μπορεί να τους μπερδεύεις κιόλας. Ναι. Σούπα, δεν λέω γκράντε φαβορί, πέρασε ο Ολυμπιακός, αλλά δίνει ένα 55-45 σε Ολυμπιακό απέναντι σε Μπέτις. Αλλά να είναι αξιόμαχος, ξαναλέω. Πρέπει να είναι πιο αξιόμαχος από ό,τι εμφανίστηκε στα το κεντρικό, γιατί δεν είναι και πάρα πολλές μέρες, έτσι. 20 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, και είναι Ολυμπιακός Μπέτις. Εδώ είναι. Είναι παιχνίδι δηλαδή, το οποίο κανονικά, αν θες να περάσεις, το έχεις τα κερδισμένα. Εάν δεν το πάρεις, πλέον γίνεται χλωμιάζει η πρόκριση. Όχι αδύνατο, αλλά πρέπει να κάνεις μετά υπέρβαση στην υπέρβαση. Σωστό. Αν δεν το πάρεις, ελπίζεις να πάει η Μίλαν τρένο και να την υποδεχτείς αδιάφορη τελευταία αγωνιστική ως Ολυμπιακός. Λέω εγώ το εναλλακτικό σενάριο τώρα. Γιατί είναι το έκτο μάτς μετά Ολυμπιακός Μίλαν. Αλλά εντάξει. Αυτά είναι θεωρητικά. Το θέμα είναι πρώτα κοιτάς τη δικιά σου καμπούρα. Δηλαδή πρώτα κοιτάς τι θα κάνεις εσύ με την Μπέτις και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά κρίσιμο παιχνίδι, καλό που είναι εντός έδρας, λέω εγώ για τον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, δεν θα είναι και σε full φόρμα. Προφανώς, έτσι 20 μέρες μας χωρίζουν. Πόσο μπορεί να βελτιωθεί ο Ολυμπιακός μέχρι τότε? Όχι πάρα πολύ. Με τον κόσμο, το αυτό, το 1-0, να τα καταφέρει και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά στην. Υπάρχει και ψυχολογία κιόλας. Μπορεί, βέβαια, εσύ. Εννοείται. Εννοείται ότι παίρνει ψυχολογία. Λοιπόν, και πάμε και στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, έχει τη μέσα την Τζέλση, την Πάτε Μπορίσοφ και τη Βίντι. Τζέλση ΠΑΟΚ. Αλλά θέλει προσοχή, Πάτε. Την Πάτε την είδα στα δύο παιχνίδια με την PSV. Γιατί έτυχε να είμαι εδώ και την είχα ανοιχτά και την παρακολουθούσα και κατά τη διάρκεια και των 2,90 λεπτών. Δεν μου είπε και τίποτα. Όχι, αλλά δεν είναι και φτωχό συμπεθέρα. Όχι, δεν είναι. Ούτε η Βίντε είναι φτωχό συμπεθέρα. Το είδαμε τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Δεν είναι καμιά σπουδαία, καμιά πολύ ποιοτική ομάδα. Είναι μια ομάδα που παλεύει πάρα πολύ. Και αν ο Λάζοβιτς είναι σε καλή μέρα, πρέπει να προσέχεις γενικώς. Είναι μια ομάδα που, αν όπως και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι αυτές που ξέρουμε, την έχουν. Ναι. Κανονικά ναι. Κανονικά ναι. Δηλαδή θα χρειαστεί επέμβαση, θα χρειαστεί απλά να είναι 100% συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο στόχο. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει με Τσέλσι. Καλό λέω εγώ. Ναι. Παίζει με Μπάτε Μπορίσοφ που είναι για μένα το κρίσιμο παιχνίδι. Το δεύτερο έξω να το κερδίσει. Και μετά πάρει τα δύο παιχνίδια με τη Βίντι. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην τέταρτη αγωνιστική με 9 βαθμούς, δεν λέω παραπάνω, λέω με 9. Να καταφέρει να κερδίσει Μπάτε και τη Βίντι δύο φορές, νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Συμφωνούμε. Νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Εκεί πρέπει να ποντάρει. Η πορεία του ΠΑΟΚ δείχνει ότι από τις ομάδες που θα μπουν στους ομίλους του Europa League, τις ελληνικές, είναι η πιο έτοιμη. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Είναι η πιο έτοιμη ομάδα, είναι η πιο δεμένη, θα είναι η πιο συγκεντρωμένη, είναι η πιο όρημη, εν πάση περιπτώσει, από τις υπόλοιπες. Ελπίζω δεν θα ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα. Έχει ξεκινήσει και νωρίς ο ΠΑΟΚ. Καλά, μιλάμε τώρα για τα δεδομένα τη στιγμή που μου συζητάμε. Πάντα. Λέμε με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Ήταν ένας όμιλος, νομίζω, καλός για τον ΠΑΟΚ. Και τα παιχνίδια με την Τζέλση είναι πάντα καλά, όπως με οποιαδήποτε τέτοια ομάδα, για να μετράς πάντα τις δυνάμεις σου. Όπως έκανα με την Μπενφίκα. Αντίστοιχα, θα μετρήσει τις δυνάμεις του με την Τζέλση. Okay. Να δει και αυτός που βρίσκεται. Αλλά δεν είναι το ενδιαφέρον του να πάρει βαθμούς από την Τζέρσι. Το ενδιαφέρον του είναι τα παιχνίδια με την Πάτε και τη Βίντι μέσα έξω. Αν και αν δεν είναι τα αποκλείσει ένα παιχνίδι να το πας καλά, να κάνεις την υπέρβαση και να τσιμπήσεις κάτι που αυτό μπορεί στη γενικότερη σούμα μετά να σε βοηθήσει κιόλας. Σωστό. Χωρίς να είναι αυτός σκοπός, έτσι να πεις ότι αυτό ή τίποτα. Σωστό. Λοιπόν... Η Ντουντελάνς που σε είχε αποκλείσει, περιμένετε να τα δω, θα τα βρω τώρα και θα σας τα πω. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είχαμε τα βλέμματα μας στραμμένα στην Ντουντελάνς όλο το καλοκαίρι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχει αποκλείσει την Κλουζ στην προηγούμενη φάση, με διπλό κιόλας. Ήταν 2-2 το πρώτο μάτς, όχι, ναι, 2-3 τέλος πάντων, μέσα στην Ρουμανία. Λοιπόν, να σας δω και την προηγούμενη
στον προηγούμενο προκριματικό που έχει αποκλείσει. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, εντάξει, λέμε Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο, οκ. Αλλά παιδιά, μόνο που έχει αποκλείσει κάποιο για να φτάσει στου ομίλου. Ναι, βέβαια. Πάει να πει ότι δεν μπορεί να είναι Άνω Παναγιά. Το καταλαβαίνετε, ναι, φαντάζομαι. Βέβαια. Φόβητρο δεν είναι, αλλά δεν είναι και Άνω Παναγιά. Όχι. Εντάξει, αν φτάσαμε ομάδα από το Λουξεμβούργο να είναι φόβητρο, θα μπει εδώ μα κέρδισαν οι Φαρόε. Μα είναι οι Φαρόε. Μπορεί να το φανταζόταν, αλλά αυτή ήταν επίση μια πολύ συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν αλήθεια. Λοιπόν, όσο ψάχνω εγώ να βρω τη Ντουντελάντ στο προηγούμενο προχρηματικό, τη Λέγκια Βαρσοβίας, παιδάκια μου. Λέγκια Βαρσοβίας και Κλουζ. Κάτσε να πάω και πιο πίσω, γιατί προφανώς έχω ξεκινήσει ακόμα πιο πίσω. Την Κλουζ. Εντάξει, δεν είναι ανύπαρκτες ομάδες. Φυσικά, μια χαρά ομάδες είναι. Δηλαδή, αν δεν τυχαίναμε με ελληνικές ομάδες στην Κλουζ, τη Λέγκια Βαρσοβίας, θα λέμε καφενεία. Θα λέγαμε αξιόμαχες ομάδες κτλ. Ναι. Κάτσε να πάω και πιο πίσω ακόμα. Μήπως βρω κι άλλο προκριματικό γύρο, γιατί πιθανότατα θα υπάρχει. Φαντάζομαι τώρα. Αυτή λογικά πρέπει να έχουν ξεκινήσει Ιούνιο, που λέει ο λόγος Ιούνιο. Ναι, τώρα λοιπόν. Πες εσύ τώρα, θα πεις μέχρι να τα βρω. Τι να πω, είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, πώς το λένε, αδειμονή. Πρέπει να πάμε δεύτερη αγωνιστική Σούπερ Λίγκας. Άντε. Ξεκίνα και ταυτόχρονα. Εγώ βλέπω κιόλας τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν. Κυρίες, κύριοι. Και μικρά παιδιά. Με την Τρίτα. Τώρα πια είναι την Τρίτα, δεν ξέρω. Εντάξει. Απέκλεισε και μία, ρε παιδί μου, που ήταν, ας πούμε, στα μέτρα της κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Γιατί αυτή την Τρίτα τώρα που δεν την έχουμε ξανακούσει. Κάτσε να δω, μήπως θα έχει άλλη ονομασία. Και... τι να είναι, καμιά τριταθλήτρια, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μαυροβουνίου, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν. Δεύτερη αγωνιστική Super League. Καλό το Champions League, ονειρευόμαστε. Από το Κόσοβο πρέπει να είναι. Από το Κόσοβο, μάλιστα. Τέλο πάντων, τελειώνω αυτό. Νομίζω σε εσά φώσει, γιατί την Ελλάδα δεν αντέχω άλλο. Πάμε. Έκανε τρεις προκρίσεις, οι δύο με ομάδες που μια χαρά υπάρχουν στο χάρτη. Αυτό. Σούπερ. Γιατί την Ελλάδα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στη Super League. Γιατί αυτό είναι το δικό μας το πρωτάθλημα. Καλά τα τσουλούκια. Αυτά θα είναι γλυκάκια. Το τσουλούκι και το Europa είναι γλυκάκια. Το κυρίως πιάτο μας εμάς είναι η Super League, το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερη αγωνιστική. 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τριήμερους εορτασμούς. Έτσι, για τη δεύτερη αγωνιστική. Έτσι, προπανήγυρη. Άγια σου. Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο, 1η του Σεπτέμβρη, στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 7 και 4. Ζωντανά από την ΕΡΤ, να λέμε και που τα δείχνουμε τα παιχνίδια για να τα βλέπετε. Εννοείται όλα από Sport FM, δεν χρειάζεται να σας το πούμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λαμία. Και την κερδίζει, λέω εγώ. Κι εγώ. Και την κερδίζει. Με τις απουσίες που έχει, με αυτά, με όλα, ξέρω εγώ, χωρίς Κάτσε Πάγκουα, χωρίς Τζαβάρη. Έχει όμως ψυχολογία. Χωρίς... είδαμε και τη Λαμία που δεν μας έπεισε καθόλου το παιχνίδι. Καθόλου, Μα καθόλου όμως. Και νομίζω θα παίξει και ίδιο παιχνίδι εδώ πέρα πάλι. Δηλαδή μπαμποτενέικο. Παιδιά, πάμε πίσω και καμιά αντεπίθεση και θα δούμε και καναστημένο και τέτοια. Παναθηναϊκός με τρελή ψυχολογία νομίζω κερδίζει τη Λαμία. Συμφωνώ. Και μηδενίζει το κοντέρ. Εκεί πάει η δουλειά, βέβαια, βασικό. Λοιπόν, στις 9.30 αύριο το βράδυ, Αστέρας Τρυπόλεως ΑΕΚ. Χου, λέω εγώ. Και εγώ για εκεί το βλέπω. Λέω χου. Δεν ξέρω, γέρνω και στο διπλό. Έχει και λίγο διπλό. Και, γέρω, όχι, ξεστή. Εάν είχα το... δεν εξηγείται ποδοσφαιρικά αυτό που θα πω, αλλά εάν είχε κάνει μια-δυο μεταγραφές σήμερα η ΑΕΚ, το βλέπω πιο πιθανό το χου. Τώρα κατάλαβες. Ναι. Για να καλμάρει λίγο η φάση, για να δείξουμε ότι είμαστε καλά και τα λοιπά, να το πάρουμε και λίγο πιο εγωιστικά. Σου λέω, δεν εξηγείται ποδοσφαιρικά. Σαν feeling, σαν αίσθηση. Ναι. Αλλά ναι, και εγώ χου προς το 2. Μάλλον 2. Ναι, για με αυτό που σου είπα. Αποφάσεις όμως. 2, ρε φίλε. 2. Ωραία. Όχι, εγώ θα μείνω στο χου. Nova Sport. Το Nova Sport 1. Το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικά. Και την ίδια ώρα, αύριο το βράδυ δηλαδή στις 9.30, στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Ξάνθη. Άσος. Τέλος, εύκολα. Ναι. Κλείσαμε άλλα δύο γκολ Κουλούρης, δηλαδή τέτοια πράγματα. Ένα ο Κουλούρης και ένα κάποιος άλλος. Και ένα Ούμπιδες που θα έχει μπει αλλαγή. Εντάξει, θα θέλω να σου βρω και το σκορ. Εγώ σου είπα. Να σου βρω και τα λεπτά. Όχι, δεν θέλω λεπτά.
Εγώ του Ούμπιδες μπορώ να σου πω. Ο Ούμπιδες μπαίνει αλλαγή στο 68 και σκοράρει στο 83. Λοιπόν, κάτι. Δεν σκοράρει η Γιουβέντους, λέει. Μίλαν παραμένει το 1-1 στο 94. Πάμε παρακάτω με τα Κυριακάτικα. Λοιπόν, πάμε τα Κυριακάτικα. Συγγνώμη, το παιχνίδι του Ατρόμητου είναι στην ΕΡΤ. Πάμε την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, 7 και 4 από την ΕΡΤ. Και το Καφτανζόγλιο, ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΛ. Ασούρα. Άσος. Τέλος. Μπετό, γεια σας. Την ίδια ώρα, στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Και αυτό τώρα. Είναι η διαφάση με το Τρίπολη ΑΕΚ είναι αυτό. Έχω μεικτή εικόνα για τον Πανιώνιο από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή και λίγο καλή και λίγο. Κι εγώ. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις τι θα παρουσιάσει. Ναι. Όχι, νομίζω. Είναι... Όχι, εγώ θα πω πάλι στο διπλό. Είναι η διαφάση. Είναι η διαφάση Τρίπολη ΑΕΚ. Ναι. Που είναι χου που βγαίνει προς το διπλό, αλλά μα λέω ότι εύκολα ή δύσκολα θα γύρει τελικά. Θα γύρει, λες. Ωραία, εντάξει. Γιατί δεν έπεισε και ο Πανιώνιος στην πρώτη. Ναι, δεν έπεισε. Ότι δεν έπεισε, μπορεί δεν την Πέμπτη ή Έβδομη αγωνιστική ο Πανιώνιος να είναι πάρα πολύ καλά. Για να δούμε. Φοβερό γκολ για την Μίλαν στο 95. Λοιπόν, είναι απίστευτο ο συνδυασμό που έχει γίνει. Κουτρώνε, ο Κουτρώνε που μπήκε αλλαγή πριν από κάνα τεταρτάκι. Όπα, κάτσε, μην μου πει ότι το ακυρώνει πάλι. Όχι, πανηγυρίζουν απλά ένα. Ο Μπίλια τη λέει στο διαιτητή, ξέρω εγώ, ήταν ορισμένα. Ή του κάνει ένα. Πώς λέτε. Για να πάρει το ριμπάντα, να μην περάσει. Ένα μπλοκάουτ για να μην πάει στο Βαρκάν. Του φράζει το δρόμο. Λοιπόν, όχι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Βάρη, είναι ξεκάθαρη φάση. Είναι το 2-1 στο 95, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Για να δω ξανά. Λοιπόν, δεν παίρνει ούτε offside υπάρχει. Ούτε, όχι, είναι πεντακάθαρο. Είναι πεντακάθαρο με τη μία. Ναι. Κάθε την παλιά του Ιγκουάιν. Ρε τον Ιγκουάιν. Λοιπόν, και κουτρώνε με τη μία δεξί πλασέ στην απέναντι γωνία και. Κάνει το 2-1 Μίλαν Ρώμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία. Θυμίζουμε ένα παιχνίδι που έχουν ήδη ακυρωθεί δύο γκολ λόγω VAR, έτσι. Ναι. Δικαίως βεβαίως, αλλά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Κυριακή βράδυ. Εξωτερικό το παιχνίδι Πανιωνίου που έχουμε να πούμε από Nova Sport 2. Από Nova Sport 1 στις 9.30 Ολυμπιακός ΠΑΣ. Άσος. Συμφωνούμε. Και έχουμε και δύο παιχνίδια, κυρίες και κύριοι. Ναι. Δικαιώθηκε ο φίλος, λοιπόν, μας λέει ο Νίκος Ζεύος ότι ανακοίνωσε μόλις τον Μάρκο Μάρνο Ερυθρός Αστέρας. Και πρέπει να πω ότι δικαιώθηκε ο φίλος που με το που τελείωσε το παιχνίδι Σάλτσμπουργκ Ερυθρός Αστέρας, δεν μπορώ να το διαβάσω, μου στείλε μήνυμα εδώ και μου έγραφε ευτυχώς θα δώσουμε και το Μάριν. Με το που τελείωσε, ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Και είχε και δίκιο τελικά. Γιατί τώρα ο Μάριν, γιατί ο Μάριν βρήκε λεφτά ναι. Να πληρώσει και το συμβόλαιο του Μάριν. Και είναι και ο Μάριν. Ή να δώσει κάποια χρήματα στο Ολυμπιακό, δεν ξέρω ποιο ήταν το. Και είναι και ο Μάριν πιο ζεστό στο να πάει. Βέβαια τώρα. Βέβαια. Και Τσουλού, ο Μάριν τώρα πλάκα κάνει. Εννοείται. Ναι. Οπότε καλά ματάτα για τον Ολυμπιακό ήταν η πρόκληση του Ερυθρού Αστέρα, όπως αποδεικνύεται. Λοιπόν, η δεύτερη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, κλείνει με δύο παιχνίδια τη Δευτέρα. Στις 9.30 και τα 2. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Σωστά, ιστορική ημερομηνία. Nova Sports 1 από το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς, Λεβαδιακός Απόλλων Σμύρνης. Απόλλων Σμύρνης σε μια αναταραχή πια. Μετά τα σημερινά, όπως καταλαβαίνετε. Λεβαδιακός. Είναι αυτό που λέμε ότι. Δεν μας έδειξε τίποτα Απόλλωνα. Δεν μας έδειξε. Χωρίς να μας έχει πείσει ο Λεβαδιακός. Όχι. Αλλά εγώ στηρίζω Επασί και λέω συμφωνώ μαζί σου και είμαι στον Άσο. Ναι. Στηρίζω Επασί. Περιμένω να δω Επασί σε Big Four. Όντως. Το περιμένω πια. Έχει κάνει πολλές καλές εμφανίσεις. Για να μην δω. Και είναι μόλις 25 Επασί. Το ξαναλέω. Πώς έμεινε φέτος εκεί, δεν ξέρω. Πώς έμεινε πραγματικά. Λοιπόν, και τελευταίο παιχνίδι από την ΕΡΤ, από το Αγρίνιο. Ο Πανετολικός υποδέχεται τον Όφη. Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι θα γίνει. Εγώ θα βάλω εδώ το μοναδικό μου χινάρι. Και θα είναι ωραίο μάτς. Μαζί είχαμε πει το. Τι ήταν το Πανιώνιος Όφη, ωραίο μάτς. Όχι, το είχα πει. Και έλεγα ότι δεν ξέρω αν θα έρθει ρε παιδί μου 0-0 και θα βλέπετε. Αλλά λέω μόνο που ακούς Πανιώνιος Όφη, γουστάρει. Ναι. Για μάτς παλαιότερο. Νομίζω με τον Τόλτορ, δεν θυμάμαι. Και εδώ ψήνεσαι για ένα τύπου 2-2 δηλαδή. Όχι, μπορεί να είναι και ένα-ένα. Μπορεί να αλλά ωραίο ματσάκι. Θα σε κρατάει το μάτς, παιδί. Μ' αρέσει και εγώ στο χειμώνα. Είναι την ίδια ώρα με το Λεβαδιακός Απολλώνας. Ναι.
Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει καν πλάστικα. Έχει γύρει προς τα κάτω, έχει πέσει το, okay. το ένα ζύγι και το άλλο έχει σπάσει. Ωραία. Πάμε, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Φάνηκε από το τελευταίο ημίωρο. Αυτό που παρακολουθούσε έχει το Leeds Middlesbrough. Ναι. Και ο Τρελομπιέλσα έκανε δύο αλλαγές μετά το 90. Είναι 0-0 το παιχνίδι. Και έκανε δύο αλλαγές μετά το 90. Και δεν έκανε αλλαγές για να καθυστερήσει η Leeds. Γιατί η Leeds προσπαθεί να βάλει γκολ. Προσπαθεί να καταλάβω τι έχει στο μυαλό του. Γιατί είναι και ο Μπιέλσα. Έτσι δεν είναι και κανένας. Πώς το λένε. Τυχαίως, είναι λίγο μυστήριος ο Μπιέλσα τώρα, πώς το κάνουμε. Θα δω τι ακριβώς έχει σκεφτεί και τι θα κάνει. Νομίζω είμαστε πια στο πέμπτο, το κλείσαμε, στο έκτοτο των καθυστερήσεων. Έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ η Leeds. Σε σχετικά καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση, φαντάζομαι ότι θα γίνει κατευθείαν. Πώς προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς κόλπο έκανε εκεί, τι σκέφτηκε. Θέλουμε Leeds να ξέρεις. Εντάξει, στη Leeds έχουμε συμπάθεια ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να δούμε. Δεν είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού, λογικά. Και φαντάζομαι θα κάνει και απευθείας εκτέλεση. Τόσο να έχει κάνει καμιά κομπίνα ή. Και πάει και καλά. Α, όχι. Φλόκα, ρε. Αλλά βρήκε, τι, ρε φίλε.
Τι να το κάνει, ρε φίλε, μου το μπλόκαρε τον φλάκα. Ναι, όταν ξεκίνησε, εγώ το πάει καλά. Βλέπα την τροχιά τη μπάλα. Δεν μπορώ να ξέρω πού θα καταλήξει. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, τέλο. Το μάτς λύση μήνες από 0-0, άξι μια που το βλέπαμε κιόλας. Πρωτοπόροι, έτσι. Ναι, βέβαια. Πρώτος δεύτερος ήταν ένα θέμα καλά πριν το μάτς. Λοιπόν... Νωρίς είναι ακόμα, αλλά εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε. Λοιπόν, παίρνεις αρχής από χαμηλά και εγώ από ψηλά, έτσι, όπως το κάνουμε πάντα, ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι. Τι έγινε εκεί στην Αλεξάνδρας. Έχει πέσει το ίντερνετ. Ούτε το σαν δεν θα ανακοινώσουν. Μισή ώρα έμεινε. Είναι και ο ΣΑ. Έχετε εγώ δίκιο. Τώρα μίλησα με τον Κώστα, γι' αυτό έλειψα ένα φωτάκι. Τίποτα, για το Μάριν μου είπε μόνο, λέει το όχι, δεν και τα λοιπά. Λέω ναι, λέω εσύ έχεις τίποτα, όχι, μου λέει ψάχνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, 20 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Υπάρχουν 20 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Μια αιωνιότητα. Για τον μπάσκετ παράδειγμα. Εννοείται. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα μας πήρε τον Γκαρέλη ο ΠΑΟΚ ντροπή. Γιατί υποτίθεται είχε ακουστεί για την ΑΕΚ. Ναι, γιατί είναι ντροπή, δεν κατάλαβα. Γιατί το πήρε η ομάδα και το πήρε ο άλλος. Ξέρω εγώ. Ρε, okay, το γιατί είναι ντροπή, ξαναλέω. Δεν νομίζω ότι τον χτύπησαν, γιατί νομίζω μόνο ο ΠΑΟΚ τον χτύπησε στην πραγματικότητα. Οπότε δεν ντροπή έγινε. Για τα μάτια σου, ντροπή να είναι άδεια. Ναι, σωστό. Πόρε φίλε, λέει, δίκαιο το βάρα, αλλά τρέλειξε νερά. Γκόλ Βιγεράλ, ετοιμάζεται να κάνουν σέντρα, λέει, τη Χιρόνα, offside και ακυρώνει τον γκολ. Εντάξει. Έτσι. Ναι, αυτό είδαμε πριν και με τη Μίλαν. Τι να κάνουμε. Ναι, αϊθ και έθιμα. Εντάξει, ο κόσμος είναι ξενερωμένος. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Εντάξει, τι να πούμε, ιδιαίτερα τελευταία μέρα μεταγραφών και απίθανες ιστορίες που έχουμε ακούσει. Εντάξει, τα λέμε κάθε χρόνο. Έχουν ακουστεί απίθανα πράγματα. Είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ θα έλεγα όχι τόσο τελευταία μέρα καλοκαιρινών μεταγραφών. Τελευταία μέρα χειμερινών και καλοκαίρι στα πρωτοσέλιδα. Όχι τόσο τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα περιμένεις κάποιους που τους ψιλοξέρεις αν θα κλείσουν ή όχι. Δηλαδή δεν εμφανίζεται, ρε παιδί μου, τελείως ξεκούδουνο όνομα τελευταία μέρα και τελευταίες ώρες μεταγραφών. Συνήθως λέω αυτό, αυτό συμβαίνει. Αλλά απίθανα πράγματα, παιδιά, έχουμε ακούσει. Απίθανα τον απίθανα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εντάξει. Από Παβόνη, τον Ολυμπιακό, τη Μαρία, Πέδρο, έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί. Εντάξει, ξέρετε. Λοιπόν, το Μπουσουφάνταρο λέει το εξής. Είμαι μπακούρι, κυνηγάω 9 νέτο εδώ και κανένα μήνα, δεν μου έκατσε όμως. Αλλά εφόσον δεν μου έκατσε, δεν θα τα φτιάξω με κάποια άλλη, θα ρίχνω μία everyday σπίτι. Μάλιστα. Είναι ένα ωραίο σχέδιο, όμορφο γλυκό, χειρογλυκανικό κτλ. Έχουμε τίποτα? Όχι, όχι, εντάξει. Δεν είναι κάτι ανακοινώσεις μου. Να ξέρω, κόσμο τριτών, λείπω και μιλάει μόνο στο Γιάννη. Ναι. Είμαι στα τηλέφωνα. Τώρα δεν είναι ωραίο τώρα έτσι όπως το λες τώρα. Έχουμε κάτι και δεν είναι ανακοινώσιμο. Λοιπόν, δεν θα πω ομάδα. Ναι. Θα πω ότι κάτι, περιμένουμε κάτι από Ισπανία, ίσως. Μπορεί να μην βγει τίποτα, ρε φίλε, και μετά να με κυνηγάνε όλοι. Ωραία. Για να είναι σωστό, λοιπόν, δεν θα πω τώρα κλείστε τα μικρόφωνα να μου το πεις εκτός αέρα. Δεν εννοώ, θα περιμένω μαζί έτσι σου. Έτσι κι αλλιώς λίγη ώρα έμεινε, παιδιά, κάτι υπομονή. Ωραία. Λοιπόν, περιμένω μαζί σου. Λοιπόν. Δεν ξέρω και τι μηνύματα έχει διαβάσει. Τώρα χάθηκα λίγο, είναι αλήθεια. Όχι, δεν έχω διαβάσει πολλά. Ένα μήνυμα ενός μπάκουρου, εν πάση περιπτώσει. Και προχωράμε ούτως ώστε τα περισσότερα μηνύματα σήμερα από φίλους της ΑΕΚ. Κατά βάση. Που έχουν ξενερώσει. Πολλοί μας μεταφέρετε το γνωστό μήνυμα του Facebook που έχει παίξει πολύ στο Facebook. Πέρσι τους πήρα το πρωτάθλημα με 7 εκατομμύρια budget. Φέτος θα τους το πάρω με 6,5 τα ΔΕΦ Δημήτρης Μελισσανίδης. Είναι έτσι μια ατάκα και καλά που κυκλοφορεί πολύ στο Facebook. Κάποιος ρωτάει, νομίζω αυτά είναι ερωτήματα, παιδιά, τα οποία θα ακουστούν και σε λίγη ώρα. Λέει, φίλος προς λέει, δεδομένων των απουσιών λόγω κόκκινων καρτών, την πρόκληση των ομίλων και την αδυναμία που εμφάνισε στο τελευταίο μάτς, γιατί οι διοίκησοι ΣΑΚ άφησαν οχύρω την ομάδα στις μεταγραφές? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία. Φαντάζομαι ότι απλά κοίταξε αρκετά ψηλά, δεν τη βγήκαν και το πλάν B ή δεν υπήρχε, ή αν υπήρχε, άργησε να πραγματοποιηθεί. Και εγώ αυτή την εκτίμηση κάνω. Θα στα πει αργότερα ο Κώστας και Τσοτζόγλου που είναι ο πλέον ειδικός. Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Πάντα σε ένα μπάρι, λέει, θα υπάρχει ένας τύπος. Το έχασα, αλλά θα το θυμάμαι, που αφήνει λέει, ανοιχτό το συναγερμό και μας παίρνει τα αυτιά. Είναι σε ελεύθερη μετάφραση. Λοιπόν, ναι.
που αφήνει τα μάτια στον εγγυημένο και βάλεσε όλο το ταξίδι. Ναι. Πόντσε πονή και ούτε σφάζει έτσι η υπογραφή. Τι βρήκα, το βρήκα ξανά το μήνυμα, οπότε ναι, το είπα ολοκληρωμένα. Ευτυχώς που μπήκε κάποιος Ολυμπιακός επικεφαλής και είχε καλή κλήρωση. Εντάξει, παιδιά. Τι να κάνουμε. Ναι, παιδιά, Όλσεν αυτός είναι αυτός που ο Πάκ τον πινελικόναμε. Εσύ προτάσεις προφανώς σε φίλους του Πάκ. Ναι, αυτός είναι, ο ίδιος Όλσεν. Είναι. Ναι, οι μεταγραφές συνεχίζονται για ελεύθερους. Παιδιά, ο Κεμποσάτ μπορεί να υπογράψει και μετά τις 12. Έτσι, μην ανησυχείτε. Μασάδο πήγε στην Ινδία, μας ενημερώνουν κάποιοι. Πήγε το μουστάκι στην Ινδία. Ζούμε στην Ινδία, δεν είναι που παίζουν μπάλα Οκτώβριο με Δεκέμβριο, δύο μήνες που είχε πάει ο Κατσουράνης και ο Τζόροβας κάποτε. Τώρα τι ήταν, αεδρώνει ο άνθρωπος. Εντάξει. Είναι επιλεκτικό το αγόρι. Λίγες και καλές εμφανίσεις. Οκ, μάλιστα. Εντάξει, respect στο Μασάδο σε κάθε περίπτωση. Παιδιά, ναι, ο Πάο χτύπα για τον Μάρκοβιτς, προφανώς δεν τον έκλεισε. Επιστρέφουμε σε εποχές Πασοκάρας με Τουρέ, μου αρέσει αυτό. Βεβαίως, πολύ καλά. Μακάρι, αλλά πού λέω για τις εποχές. Ναι. Δεν είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος, λέει, ο Βέμερ να βολευτεί η ΑΕΚ. Πήγε στη Μάλτα, δεν πήγε αυτός. Κάπου ναι, εκεί πήγε στη Μάλτα. Για Ρόι Τάρπλεϊ θυμίζει επίσης ο Γιατζόγλου, είχε πει και στο δάσος η αρκούδα χέζει όπου θέλει. Ναι, όντως, αλλά εγώ θυμάμαι το άλλο σου λέω, θυμάμαι και τον Γιατζόγλου να το λέει. Οι περισσότεροι θυμούνται βέβαια αυτό που λες με το δάσος, που το έχω διαβάσει και αυτό, αλλά το άλλο το έχω εικόνα. Εντάξει, λοιπόν. Και είχε δίκιο για τον Ρόι Τάρπλεϊ, πρέπει να πω. Και είχε δίκιο. Μανίκια σήκωσε ο Ζωζέ, μα όχι με τα χέρια. Πανάδα και στις Μιχαλούς, γραμμένο στα τευτέρια. Η Ζουέλα το είχα και παβιό. Πέρασαμε στην ανανέωση. Μα αγόρι μου τώρα. Παιδί μου, θα το ξαναβρω εγώ. Είναι λίγο πιο κάτω, γίνεται στατιβάριους. Ναι. Λοιπόν, η Ζουέλα το είχα και παβιό, κουκούνε σαν μαδέρια. Sorry, στατιβάριους. Που στο έκοψε το μήνυμα, αλλά δεν φταίω. Νομίζω το νόημα το πιάσαμε. Βαθύτερα. Ναι. Ένα φίλο μου αρέσει που απορείται πώς θα χωρέσουν ο Τουρέ και ο Νάτχο, λες και μπορεί ένας από τους δύο να παίξει πάνω από τρία παιχνίδια σερί. Δεν το ξέρεις αυτό. Για τον Τουρέ μπορείς, για τον Νάτχο δεν νομίζω. Ο Νάτχο είναι ψιλομάχημος, νομίζω. Και είναι και 5 χρόνια νεότερος επίσης. Να τα λέμε αυτά. Μήπως ο τρίτος επιθετικός που κοιτάω από Αθηνακός είναι ένας εκ των ΚΕΚΑ Χαριστέα. Πού τέτοια τύχη, φίλε μου. Πού τέτοια τύχη. Τι έχεις βρε ταχτσίδι μου. Τι νάτχο βρε του Ρέμου. Πολυκοσμία πλάκωσε στο μαγαζί του Ρέμου. Οι πρώην ποδοσφαιριστές είναι οι σπεσιάλιτέ μου. Τριγλιματάκι. Δεν ξέρω γιατί υπογράφει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αλλά παιδιά λέει απίστευτο. Μαστρολάρι Πορτιμονέντσε. Ανακοίνωσε. Απ' την Τζάξον Μαρτίνε. Τζάξον Μαρτίνε που έπαιζε πόρτα και αθλητικό μαρτίνε. Ναι. Απίστευτο, θέλω σχόλιο. Τσαούσικο. Τον είχα πιστέψει τον Τζάξον Μαρτίνε. Και εγώ ρε φίλε, τον είχα πιστέψει. Ρε. Πίστευα θα είναι μια περίπτωση Χουλκ. Όχι ίδιου τύπου παίχτε, αλλά τέτοιο μπαμ να κάνει ρε παιδί. Τα έβλεπε πόρτο τώρα, Κολομβιανό, ωραίο, ξέρει, αθλητικό κτλ. Ναι. Ο ίδιο φίλο πριν τώρα υπογράφει ω Αντώνυμου. Για Μάρκοβιτ ξεκίνησε, μα πήρε τον Καρέλι. Για ένα ματσάκι ο Τουρέ θέλει ένα καρβέλι ή τον Σεμπά τον φώναζαν από μικρό Βαγγέλη. Μου έχει μείνει λέει μεταγραφή εσύ. Ο πατέρας μου είχε πει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε Γάλλο φορ. Ναι. Το δρόμο λέει για το σπίτι μου ξενερωμένος γιατί πίστευα ότι ήταν ο Σαχά. Έφτασα μπα σε ένα Ντρογκμπά. Θυμάστε τι πλάκα είχα κάνει στο Βαϊμάκι με το Σισε. Για τη μεταγραφή που δεν το πίστευε. Όχι. Που του έκανα πλάκα με τον Μπέντ 3-4 μέρες. Έλα ρε, δίπλα ήσουν. Εντάξει, δεν το θυμάμαι όμως. Έχω περάσει και άλλα χρόνια. Λοιπόν, κάναμε με το Μαϊμάκι, σε συζητούσε ποιον ήθελε. Πριν 10 χρόνια για να ναι, ναι, ναι. Θυμίζω, ναι. SMS τότε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και κάποια στιγμή λέγαμε για ελεύθερους και του λέω: α πάρει τον Μπέντ από την Τοτεναμάρα. Τότε ήθελε να το διώξει την Τοτεναμάρα. Ναι, ναι, ναι. Ποιο Μπέντ και τα λοιπά, βγάζει αφρού μόνο που το άκουγε. Και κάποια στιγμή να του λέω συνέχεια Μπέντ. Έχω βάλει και τον Τάστο τον Νικολογιάννη, κάνει μια πλάκα. Τότε κάναμε και ένα ηχογραφημένο μαγκαζίνο. Όχι ηχογραφημένο, ζωντανό, αλλά με τις πρώτες ηχογραφημένες. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι. Που πηγαίνανε. Ναι, ναι, ναι. Και λέω κάποια στιγμή στον Τάσο, βάλε ουρά, θα το κόψω εγώ στο μοντάζ. Ότι χτυπάει τελικά ο Παναθηναϊκός, τον Μπέντ, ξέρω κάτι τέτοια. Το βάζω το μεσημέρι,
Φυσικά το κόβω, δεν έπαιξε ποτέ. Ε. Το βάζω στο Βαϊμάκι που το επίστευε και έχει φρικάρει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και όταν τελικά λέω, παιδιά, έσκασε μεταγραφή μου παραγωγή, επιθετικό ο Παναθηναϊκός, ακούω όλοι σε, δεν έχει προλάβει να ανοίξει ο Κώστας και λέω, ο Μπεντ! Και με κοιτάει με ένα βλέμμα πόνος ο Κώστας μέχρι αυτά τα τρία δευτερόλεπτα να καταλάβει ότι έχει πάρει το σε. Νομίζω ότι τον έχει στοιχειώσει. Τι να κάνει αυτή η ψυχή ο Μπεντ, αλήθεια, μετά από τότε. Έλαντε. Έλαντε. Συγγνώμη για τη φιλιαρή, αλλά μην μου το θύμισε τώρα ο φίλος. Όχι, ήταν χάκια με το. Λοιπόν. Όταν τον βροντίξεις, λέει ο Μιχάλης, και πας για κατούριμα, το υγρό παίρνει μία αναμενόμενη τροχιά, με αποτέλεσμα για λίγα δευτερόλεπτα να κατουράς την πορσελάνη της τουαλέτας και ως συνέπεια τα πόδια σου. Δεν είναι άδικο αυτό που λέτε. Δεν είναι άδικο αυτό που λέτε, ναι. Εσείς που είστε νέτα φοιτήτρια στο Ηράκλειο και περιμένετε να ακούσετε το γκουρού του έρωτα οτοπισή σας τη Δευτέρα. Παρασκευές δεν. Λοιπόν, θα χάνει πάρα πολύ. Αρχίσαμε τώρα, ο Ζήκος ένα ημίχρονο δεν βγάζει και τέτοια. Οχ, τι έχει να γίνει. Ο Σάντορο Τόρκελ δεν έχει κανένα ανήψη για την Πανάθα. Να τα. Ο Σάντορο Τόρκελ, πω, πάλι μυθική μορφή. Ναι. Λοιπόν, φωνή 4. Θα κάνεις φωνή 4 ή... Εσύ θα την κάνεις. Σου βάλει λίγα μεσαία ο Τάκης, θα την κάνεις εσύ. Δοκίμασε. Πάμε. Η ΑΕΚ δεν κάνει άλλες μεταγραφές λόγω financial fair play. Δεν το ξέρετε, ρε τελεμέδες. Λοιπόν, εγώ με 8 εκατομμύρια budget πήρα παικταράδες στο Football Manager. Εσύ με Λυσανίδη τι κάνεις. Πού είστε. Μηνύματα αγανάκτησης. Η αγανάκτηση του κόσμου. Το VAR, λέει ένας φίλος, έχει λειτουργήσει άτυπα εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Τηλεφωνάκι στο ημίχρονο σπίτι. Ήταν offside, ρε, και στη συνέχεια ο πρόεδρος κατεβαίνει στα αποδυτήρια. Ισχύει. Λοιπόν. Με τη μάλα που όποτε αυτοικανοποιούμε στο τέλος, βάζω πάντα μετάλλικα και ξεκάρφωμα στην τουαλέτα. Γιατί, πώς είναι μετάλλικα. Πώς το συνδυάζει. Γιατί ξεκάρφωμα στο μετά. Χολάει. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής, αλλά. Δεν το βγάζουμε, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω. Παιδιά, ναι, πάει και ο Μάριν. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει. Ποιος πρέπει να δώσει τώρα, Μάρτινς και Ταχτσίδη είναι νομίζω που τον καίνε να δώσει. Λογικά. Νομίζω. Αυτούς τους δύο είναι τώρα. Έβγαλε ο Ολυμπιακός την καθιερωμένη κάθε τέτοια μέρα διαρροή ότι το πάλεψαν, δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή και τελείωσαν οι μεταγραφές. Όχι, παιδιά, και είναι ντροπή να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Ντάρεν Μπέντ στην Derby County τη σεζόν που μας πέρασε, στο μάνατζερ δεν έβλεπε δίχτυα ούτε μετά μας στον Άιφανούρι, λέω, Σαλάχ Ακμπάρ. Όχι μόνο στο μάνατζερ, γενικά δεν έβρισκε δίχτυα το παιδί. Έκανε μια καλή σεζόν, τον πήραμε εμείς και τον φορτωθήκαμε. Τίμιος όμως, τίμιος. Τίμιος. Μακέντα στα Ιταλικά προφέρεται το Κλάους. Γκούφι ο Μάξουελ ήτανε και ο Ζλάταν Μίκι Μάους ή ο Τουρέστα Κόκκινα ίδιος ο Σάντα Κλάους. Λέω πιέγκ μποσάν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη. Όχι, Λευτέρη, είναι η απάντηση στο μήνυμα που στέλνεις. Λοιπόν... Τον Μπαρμπατίγρη ψάχνουνε ο Χιούι με το Λιουί. Στάξε ρε θείο τον Μπερντέ, γονιπετής ο Ντιουί. Ή του γυαλού τα βότσαλα με πούρο και τραμπούι, λέει ο Στρατλιβάριος. Τραμπούι, αγαπημένο. Χώριο Πάριος, Μπρούνο Φορναρόλη να πάρει ο Παναθηναϊκός, δοκιμασμένη λύση. Αρρώστια και πρώτος κόρες στην Αυστραλία. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει ψηλό, δυνατό επιθετικό να γεμίζει περιοχή. Τύπου Στράντλ, όχι τύπου Φορναρόλη. Είναι ο Φορναρόλη στον προκρούστη. Έκτος με λίγο προκρούστη, να πάρει 10 ποντάκια. Έτσι. Λοιπόν. Υπομονή λίγα λεπτά στους φίλους αξίδες. Καϊβόβα, Μπαρικέλμε και Μπλάνκο. Βασίλης Ολυμπιακός. Ο Βασιλάκης είναι. Η αγαπητή αγαπημένη του Βασιλάκη είναι αυτή. Ο Ρικέλμε και ο. Και ο Μπλάνκο. Ναι. Ο Βασίλης του Καματέρου για πολλά χρόνια μας έλεγε για Ρικέλμε, για Ρικέλμε και μετά για Μπλάνκο. Ναι. Για να έφυγε πλέον ο Μπλάνκο. Μουσαντέ. Την τελευταία μέρα των μεταγραφών όλοι σαρώνουμε τα site για να δούμε τις μεταγραφικές βόμβες που έγιναν στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Λέει ο Άρης Πορτοσάλκε. Μεγάλη αλήθεια από ένα φίλο που δεν υπογράφει. Οι καλλιτέχνες που δίνουν συνεντεύξεις μόνο όταν έχουν κάτι να πούν, κλείνουν τα εισαγωγικά, είναι αυτοί που απαντάνε τα πιο πολλά ερωτηματολόγια του Προύστ. Ναι. Ο Τραγανός Δέλλας λέει το εξής. Περιμένω σαν διψασμένος στη Σαχάρα τον πρώτο παίκτη που θα πανηγυρίσει γκολ κάνοντας το σήμα του ΒΑΡ. Θάνατος στους καρδουλάκηδες. Και εγώ είμαι μαζί σου σε όλα αυτά. Και θα γίνει, πρέπει να σου πω. Για όλα. Και θα γίνει, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω αν θα γίνει, ας πούμε, φέτος Super League που δεν θα έχουμε ΒΑΡ, για παράδειγμα.
Αλλά σε πρωτάθλημα που θα έχει VAR είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα γίνει. Ναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Μουσάντε. Γράφουν λέει για το, συγγνώμη, για το Μάριν στον Ερυθρό Αστέρα. Το είπαμε, παιδιά, πριν από ναι, ναι. 20 λεπτό. Πότε σας το είπαμε. Το είπαμε, όταν βγήκε. Έκλεισε. Μουσάντε. Όλοι όταν μας κάλεσαν να κάνουμε την κλήρωση του Champions League, κάναμε 5 λεπτά να ανοίξουμε το πρώτο μπαλάκι και ο τύπος σου μας είπε it's a little bit difficult και γελάσαμε αμήχανα. Μπάτσε λίγο χθες ο Φορλάνς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Σκόκολε δεν ακούστηκε σήμερα. Φοβερά πράγματα. Ναι, περιέργως. Περιέργως σήμερα δεν ακούστηκε. Στρατιβάριος ξανά. Α, όχι, το έχει διαβάσει. Είναι αυτό που έχει διαβάσει εσύ. Με τις κούνους αμαδέρια. Το θυμήθηκα και δεν έκανα. Δίπλο εγγραφή. Ο Ζε Ρομπέρτο λέει πώς δεν προτάθηκε φέτος το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Εντάξει πλέον. Σταμάτησε την μπάλα. Θα μου πει ακόμα ένας λόγος για να προτάθει. Ναι, σε άλλο πόστο, ρε παιδί μου. Όχι. Και ως ποδοσφαιριστής. Σε κανένα άλλο πόστο. Γιατί ρε φίλε, δεν θα υπήρχαν ρίγη συγκίνησης αν είχε προταθεί για άλλο πόστο, ενώ και όχι για ποδοσφαιριστής. Τι σε κανένα άλλο πόστο. Εντάξει, ναι, γιατί όχι, θα μου πει. Θα πει δεν δε βόλεψε τότε που θέλαμε στα γραφεία. Ναι, ναι, όμως προστάφερε η μοίρα. Ναι. Εντάξει, πάντα μπορεί να βρει μια ωραία ιστορία να το δέσει. Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια από τον Πον σε πονή και ούτσε σφάζει. Πάντα σε ένα μπάρι θα υπάρχει τύπο που θα έχει αφήσει το αμάξι με τον συναγερμό και θα φαράσει όλο το ταξίδι. Άμα, στοπα, άμα θέλει ψηλό και δυνατό σέντερ φόρη Πανάθα, ναι. Α σκεφτεί τον Μπουρή. Σκοράρε από τα ποτήρια, αποτελεί δάχτυλο για του νέου και θα παίξει και για τη φανέλα, λέει ο Σαλάχ Ακμπάρ. Φίλε, να, ψηλό και δυνατό, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο όχι. Είμαι στρατό 6 μήνες. Εσύ θα το απαντήσεις, ναι. Αυτό. Έχω περάσει από Εύρο και εδώ στο Μενίδη που πήρα μετάθεση μου τη λένε οι βυσματίες που είναι 7 μήνες εδώ. Τι να κάνω. Έπρεπε να το υποστήσεις και να δείξεις ότι το εξάμεινο στον Εύρο σε έχει σφυριλατήσει τόσο δυνατά που θα κερδίσεις πλέον το σεβασμό τους. Ό,τι είπε ο Σταύρος, παιδιά. Μιγγέλ Βελόσο ελεύθερος. Τι λες. Οπα. Μεγάλη μου καψούρα παλιά. Και εμένα. Η πλάκα της πιάνει όμως. Δεν έβγαινε τόσο, ρε φίλε. Αλλά συγκριτικά με τα νούμερα που είχε. Ναι. Που τον περίμενε να είναι super duper μπομπάτος. Ναι. Ήταν καλός, δεν λέω. Ήταν. Αλλά δεν ήταν όσο έβλεπες ότι θα είναι. Αλήθεια. Αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Όλες οι γκόμενες στο Instagram βγαίνουν με το να κάνουν φωτογραφία, με το να κάνουν μυτάκια ή με το κουντεπιέ σε κάθε τη θέση σε σχέση με το έδαφος. Λέει το καζεράκι με τα σπίρτα και είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, ναι, και καλά, γιατί και αναδεικνύεται η γάμπα έτσι. Γι' αυτό φοράει. Ναι, 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 ναι. Εδώ κάποιοι περπατάνε και στις μύτες. Δηλαδή θα πάνε από την ξαπλώστρα μέχρι ξέρεις, την μπάρα στο πιτσόμαρο και τις βλέπεις δεν πατάνε κανένα κάτω πέλμα. Λοιπόν, μήπως τελικά η κρυφή μεταγραφή του Παναθηναϊκού θα είναι ο Νταβόρ Σουκέρ. Άλλη αρρώστια. Μου ξανέρχονται ένα-ένα ονόματα δοξασμένα. Έρεση. Είναι τα τελευταία μηνύματα. Απ' τους ρεπόρτερ ΑΕΚ χάσαμε τον πιο ήρωνα. Γιατί να πάρω παίκτες, σάματις θα τους πληρώνα. Ή στούντιο ο Σταύρος με τα μαχαιροπύρουνα. Λέει ο πιο μας Έντισον Χαϊβάνη. Όπως είναι τεράστια αλήθεια, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, θα το διαβάσω παρόλα αυτά. 7 σαμπά σε ένα ντρογκμπά. Πως όλοι έχουμε πάει να ανοίξουμε με ενθουσιασμό σιδερένιο κουτί από μπισκότα και ξενερώσαμε όταν είδε ότι είχε μέσα ραφτικά. Γεγονός. Αλλά νομίζω επειδή την έχεις πατήσει ή έχεις δει άλλους να την πατάνε. Γίνεται μια φορά και μετά δεν. Μετά μπορεί να έχεις ξεχάσει και μπισκότα και να μην τα έχεις φάει για αυτόν τον λόγο, να έχουν χαλάσει. Γιατί δεν ήθελες να την ξαναπατήσεις, ρε παιδί μου. Όπως επίσης, ίδιο ξενέρωμα πρέπει να σου πω, είναι με κουτί οικογενειακού παγωτού που βρίσκεται στην κατάψυξη και έχει μέσα μπάμιες. Ναι, φασολάκια και τέτοια. Μπράβο, αυτό είναι ακόμα ξενέρωμα. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί το βλέπεις και στην κατάψυξη, το βλέπεις και στη θέση που πρέπει. Ναι, να... ναι, και λες πω παγωτάρα, γίναμε. Κάτι και... πως γίναμε γενικώς. Συνέχισε εσύ να... Πήγε, κάνε δουλειά σου. Κάνε δουλειά σου, γιατί άμα έχουμε θέματα, έχουμε θέματα. Μπάμπησε τη Χριστόγλου, λέει, πλέον άμα ακούγεται μετάλλικα στο γήπεδο υπάρχει ύποπτος, αλλά κανείς δεν έχει πάρει τηλέφωνο σε αριθμό από αυτούς σε τείχους τουαλετών. Πού το ξέρεις εσύ. Δεν άκουσα το. Εγώ επιβεβαίωνο δεν έχω πάρει, ότι λέει ότι κανείς δεν έχει πάρει τηλέφωνο από αυτά που γράφουν στους τείχους στις τουαλέτες. Δεν το ξέρεις αυτό. Όντως δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης λέει είναι ελεύθερος για Πανάθα. είναι ελεύθερος, αλλά νομίζω ότι ούτε στο PlayStation. Ψηλό δυνατό κορμί, γκολτζής, ναι. Είσαι σαν το θυμάμαι εγώ, ρε φίλε, πόσο χρόνο είσαι. δεν θα είναι. Οριακά το θυμάμαι εγώ. C
Σίγουρσον για ψηλός με συμπνεύσει από πίσω, που λέει ο Χόρχε Πάριος. Αρχίσαμε τώρα τη... Λοιπόν. Είμαστε στη λεωφόρο των αναμνήσεων. Ξέρετε, μου λέμε το Βελόσο, ξεκίνησε από τη στιγμή που τον είδα στο φιλικό Πανάθα Τζένοα, στο χωράφι ο Άκα. Αλλάχ Ακμπάρ. Εντάξει, εσύ στο χωράφι του Άκα δεν μπορούσε για να, να αποδώσει ο Μίγκελ ο Βελόσο. Όπως είπε στην Τζένοα, δεν νομίζω ότι ήταν και η καλύτερη στιγμή στην καριέρα του Μίγκελ του Βελόσο. Για να τα λέμε κι αυτά. Όντως. Άμα θέλετε να τα λέμε όλα. Λοιπόν. Τελευταίο νέο. Μου λείπει ο Σόλιντ, λέει ο άλλος, με ένα παράπονο. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στο Βέλγιο, ο Καρέλης θα επεκτείνει για ένα επιπλέον χρόνο το συμβόλαιό του για να πάει δανεικός. Πήρε τη φανέλα με το 11 στον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο αυτό το τηλέφωνο. Έχει επιβεβαιωθεί, έχει κατατεθεί, είναι καραντί τέλος. Και τελευταίο, η ΕΠΟ ενημερώνει ανεπίσημα τις ομάδες. Ναι. Βλέπω ότι μπορούν να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Παρασκευή, να κλείσει η εβδομάδα. Δύο εβδομάδες ακόμα Παρασκευή. Ναι. Συγγνώμη τώρα, εδώ πρέπει να έχουμε κλείσει, να κάνουμε μια κουβέντα εδώ πέρα, κάτι υπάρχει εδώ πέρα, μια συζήτηση. Τώρα θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Γιατί δεν έφερε 12 η ώρα, ντάν, έπρεπε να σκάσει 12 η ώρα, ρε εσύ. Δεν γίνεται, τέλος πάντων, να σκάνω εγώ τις... Μάλλον όχι, έρχεται ο Σταύρος. Έρχεται ο Σταύρος. Παιδιά, αυτά, ζωντανά. Ζωντανά, λέγε. Λοιπόν. Σας είπα κάτι, περιμέναμε από Ισπανία. Ναι, λέγε. Σενάρια προς το παρόν, το τονίζω, για Ναχουέλ στον Ολυμπιακό, σύμφωνα λοιπόν με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Αυτό είναι ο εξτρέμ που κλείνει ο Ολυμπιακός. Περισσότερα θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο. Είμαστε σε επικοινωνία και με τον Κώστα Νικολακόπουλο για να μπορέσει να επιβεβαιώσει. Ωραία. Είναι αφιξάρι. Πάντως το όνομα που γράφεται και συζητιέται τα τελευταία λεπτά είναι ο κύριος. Ο κύριος Ναχουέλ, μάλιστα. Ωραία, οπότε πάμε να μαζέψουμε το ρεπορτάζ. Ευχαριστήσουμε Τάκη Μπουλή. Ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο Χονδοθήμιο που ήταν μαζί μου. Εσείς μένετε εδώ, διότι έχουμε τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά ρεπορτάζ, αν έχουμε τελευταία νέα ή οτιδήποτε άλλο. Εννοείται. Και βεβαίως Κώστα Κεζετζόγλου και Νίκος Παγκάκης εδώ για να ανοίξουν οι γραμμές και να τα πείτε για ό,τι θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το βράδυ.